Είμαστε εδώ με τη Μαρία και την κυρία Λουκά. Συμπαρουσιάστρια. Βέβαια, συμπαρουσιάστρια. Ναι, καλησπέρα και στον κόσμο από μένα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρία Λουκά. Περιμένουμε το Λέο όμως να έρθει. Έχει αργήσει λίγο ο παρουσιαστής μας. Η κυρία Ρένα είναι δίπλα. Δίπλα σας, την καλωσορίζουμε. Τι κάνεις, Ρένα? Καλά. Καλησπέρα. Δεν έχει το μικρόφωνο. Θα έρθει και το μικρόφωνο, σιγά σιγά τώρα. Όλα θα πάνε καλά, μη φοβάσαι τίποτα. Έτσι. Εδώ έχουμε κοντά μας ένα διδάκτορ παραψυχολογίας και αστρολογίας. Και μία μετανοούσα Μαγδαληνή. Το θέμα μας. Είναι ο αρχιεπίσκοπος. Προσπαθούμε να δώσουμε το μήνυμα σε όλο τον κόσμο ότι ο υπνοτισμός μπορεί να επιφέρει πολύ καλά αποτελέσματα στην ιατρική. Και θα τον αφιερώσουμε και στην ιατρική τελευταία. Ωραία. Είστε και ιδρυτής όμως ενός κόμματος. Ναι, το Πολιτικό Κόμμα της Ένωσης των Αποφασίστων. Διότι όλη η Ελλάδα, με αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν, όπως ξέρετε, το καλλιεργώ το κόμμα αυτό 10 χρόνια, έχουν δημιουργηθεί τόσα πολλά προβλήματα και κάθε χρόνο πάμε προς το χειρότερο. Δεν κακολογώ κανένα πολιτικό κόμμα, με τη διαφορά ότι η εκάστοτε πολιτική της εκάστοτες κυβερνήσεως δεν έχουν ασχοληθεί με τα αστρολογία, όπως είχε πει ο Υπουργοκράτης. Δεν έχουν ασχοληθεί με τις απόκριφες επιστημονικές τέχνες. Πριν μας πείτε όλα αυτά τα ωραία που μας λέτε, όμως πρέπει να σας πω και κάτι άλλο όμως, ότι η εκπομπή μας έχει και ένα καυτό θέμα απόψε. Ο Μητροπολίτης Ζακύνθου πήγε στον Ακριτή. Για ποιο πράγμα? Για το θέμα των προκαμιών σχέσεων. Είπε ότι, και ισχυρίστηκε δηλαδή, ότι επιτρέπονται προκαμιές σχέσεις πριν το γάμο. Καταρχήν είμαι ορθόδοξος χριστιανός. Μην ξεχνάτε ότι όλοι εμείς οι αστρολόγοι είμεθα και καλοί και κακοί. Εκτός από την αστρολογία όμως, και αστρολογία. Την παραψυχολογία, κάνουμε και έρευνες και μελέτες και μπορώ να έχω ένα σωματείο, την Παγκόσμια Αστρονομική Ένωση Μεταφυσικών Επιστημονικών Μελετών και Ερευνών, Ερμήσεω Τρεις Μέγιστος και Παλαιόνιος Ήλιος, μπορούμε να κάνουμε ιδιωτικά ΙΕΚ πάνω στο επάγγελμά μας. Ωραία, το θέμα όμως είναι η θέση του... Θέλω να καταλήξω στις αφήσεις σας. Δεν πάβει όμως να είναι και καλή και κακή. Τώρα... ο Μητροπολίτης, και επειδή είμαι χριστιανός γενικά, δεν θέλω να εμπλακώ στην εκάστοτε ατασταλία του καθενός Μητροπολίτη, γιατρού ή οτιδήποτε άλλο. Απλούστατα μπορώ να πω τη γνώμη μου. Ωραία. Πριν πει τη γνώμη σου, όμως, θέλω να ρωτήσω κάτι τη Μέρη που είναι δίπλα μου. Πού είναι ο Λέο, Μέρη, μας άφησε σήμερα. Λες να μην έρθει. Τι άραγε. Δεν μας έβαλε τίποτα στον δρόμο. Δεν ξέρω. Πώς τον κατακλείσαν οι θαυμαστές του στον δρόμο και δεν τον αφήνουν να έρθει. Για να τον εκλέψανε νεράιδες, ορότερες από εσάς αποκλείεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάτι άλλο. Θα έρθω, λέω όμως. Κάτι άλλο μπορείς. Είμαι σίγουρη. Χωρίς ελαφρυντικό εδώ στο New Channel τον περιμένουμε. Για να μην βάλουμε κάποιον να τον ψάξει, δηλαδή. Νικολούλη, πάμε. Κύριε Λουκά, να σα ρωτήσω κάτι. Θέλετε τον κύριο Λέο δίπλα σα? Δεν έχω πρόβλημα εγώ προσωπικά. Είστε υπεράνω εσείς, έτσι. Πες σας, σας παρακαλώ, για φωνάξτε μου πώς έρθει. Τι να το πω. Λέω, μ' ακούς, πώς θα φωνάξω. Πες του, φωνάξτε μου, δεν θα ακούς. Ρένα, πώς κάθεσαι εκεί, βλέπω... αναπαύθηκες, έτσι. Σίγουρα είναι καλύτερα από εδώ, είναι πιο αναπαυτικά. Έχουμε κατάληψη θέσεως του Λέω. Όχι, δεν έκανα κατάληψη τη θέση του Λέω. Απλώς μέχρι να έρθει ο κύριος Λέω. Περιμένοντας. Ελάτε, κύριε Λέω, κοντά μας. Κύριε, μενάζει, το λέει η Ρένα. Θα έρθει σίγουρα με τέτοιο νάζι, το λέει η Ρένα. Μπορεί να την υποβάλει τη θέση για να έρθει ο Λέω. Τώρα, αν έχει οι φίλοι μας τεράστιες έμφυτες ανθρώπινες δυνάμεις, όπως λέει μέσα και ο βίβλος, είναι πολύ χαρισματικό άτομο, θα έρθει ο Λέω. Μία πρόβλεψη. Μία πρόβλεψη θέλω να μας κάνετε ως αστρολόγος. Θα έρθει ο Λέω. Αυτό εξαρτάται από δύο παράγοντες. Από δύο. Ο ένας παράγον είναι η αρνητικότητά του και ο δεύτερος παράγον είναι η θετικότητά του. Να, και τα δύο μαζί. Αυτή τη στιγμή δεν τον έχω μπροστά μου. Ήξεις αφήξεις, δεν θα έρθει τελικά. Δεν ήξεις αφήξεις. Αυτή τη στιγμή δεν τον έχω μπροστά μου
να σας πω αν θα έρθει ή δεν θα έρθει. Είναι δανεική γωνία. Αν και δεν έχει την πράσινη γυάλα η κυρία Λουκά δίπλα, έτσι να μας προβλέψει. Κοιτάτε, όχι, εντάξει. Δεν μπορείτε να μας προβλέψει. Και η κυρία Λουκά. Κοιτάτε, εγώ δεν δέχομαι την αστρολογία, είναι του σατανά. Εντάξει, θα έρθει, λέω, δεν θα έρθει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κοιτάτε, πρέπει να ακουστεί και η αλήθεια. Δεν σας μιλάω, κυρία Λουκά. Μην αρχίσουμε από τώρα, κυρία Λουκά. Έχουμε εδώ 2 ώρες. Δεν λέω αυτό. Η αστρολογία του σατανά. Δηλαδή η βίβλο που λέει μέσα για χαρισματικά άτομα. Κυρία Λουκά, απλώς είπε ότι δεν το πιστεύει. Μα κάνω αυτό το πράγμα. Η αστρολογία βεβαίω είναι. Μ' αρέσει που η Ρένα υπερασπίζει την κυρία Λουκά. Τι επάγγελμα κάνει. Κοιτάξτε, είμαι καθηγήτρια φιλόλογος. Μάλιστα. Είμαι καθηγήτρια φιλόλογος και είναι ντροπή για μορφωμένους ανθρώπους να πιστεύουν στα ζώδια. Παντρεύομαι, λέει, γιατί αυτό είναι ο οροσκόπος μου, ταιριάζει με αυτό. Δηλαδή είναι γελία πράγματα. Και ντροπή στα κανάλια που προβάλλουν τα ζώδια, τους αστρολόγους, τα μέντια. Κυρία Λουκά, όμως, εγώ σας έκανα μια ερώτηση. Να μην πιστεύουμε στον Πιτ Παπαδάκο. Σε όλους αυτούς. Κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Δεν αναφέρω μόνο μετά. Έχετε διαβάσει. Κυρία Λουκά, θα έρθει τελικά, θα έρθει τελικά ο Λεόν. Έχουμε 2 ώρες εκπομπή να τα πούμε όλα. Ναι, εντάξει. Το θέμα μας σήμερα είναι ο Λεό. Χωρίς Λεό δεν θα γίνει εκπομπή. Καλώς τον έρθει. Καλώς τον έρθει. Για κάτσε κάτω. Διονύση, για κάτσε κάτω κι εσύ. Η βίβλος... Καταρχήν, καλό απόγευμα σε όλους τους. Απόγευμα. Ώρα ξενύχτη εδώ. Γιατί είμαι από και το φυσιολογικό είναι να ξενυχτάμε και να κοιμόμαστε το πρωί. Κάτσε κάτω τώρα. Και χαιρετίζω όλους τους φίλους μου τους ξενύχτηδες. Και τη θεά Άντζελα που είναι ένα τριφερούδι κοριτσούδι 20 ετών. Μάλιστα. Πόσο χρονό είναι? 20. Τον Αύγουστο κλείνει τα 20. Πέρσι με λέγεις ότι είναι 20. Όχι, το Δεκέμβριο τη γνώρισα. Ρένα, σε παρακαλώ, δεν φώναξε το λόγο. Επίση, το φίλο μα τον Γρηγόρη τον Γρυβάκο, ο άνδρα που είναι 186 πατήσια. Τη μυσταριά του με τα ωραία κοτόπουλα. Και διαφημίσει είναι για νιου τσάνελ. Και έχει ωραίο κήπο με υπέροχο σε τριβάνιο ο Γρηγόρης ο Γρυβάκος. Δροσοπούλου 186 πατήσια. Ωραία. Για να μας είναι αδύνατο να μην έρθει ο κύριος Λεό που κάθεται δίπλα σε τόσο ωραίες κοπέλες και είναι τόσο ενδιαφέρον το θέμα. Κύριε Λεό, ελάτε μαζί μας. Η Ελλάδα ακούει Λεό. Η Ελλάδα βλέπει Λεό. Και αγαπάει τον Λεό. Χωρίς ελαφρυντικό λοιπόν. Βέβαια, εδώ, από το New Channel. Λεό, μας ακούς. Έλα, Λεό, κοντά μας. Όλη την εκπομπή θα τη βγάλουμε δηλαδή αναζητώντας. Δεν μπορώ χωρίς εσένα, κύριε Λεό. Κοίτα με τα ναζάκια, τώρα θα το ρίξει σίγουρα. Αν βλέπω κάπου, σίγουρα θα έρθει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι λάτρες. Το θέμα ποιο είναι, ας μπούμε και στο θέμα τώρα. Το θέμα μας είναι έρθει... Το θέμα μας είναι να έρθει ο Λεό όμως. Να έρθει ο Λεό για να αρχίσει εκπομπή. Όταν δεν έρχεται πρέπει να ξεκινήσουμε κάποια εκπομπή. Εάν δεν έρθει πρέπει να ξεκινήσουμε, δεν πρέπει. Ναι, αλλά είναι βασικός παρουσιαστής. Μ' αρέσει, κυρία Λουκά, που παίρνει τα ενία στα χέρια της. Άλλο ένα. Δηλαδή. Α, έχω και εγώ εκπομπή, ήθελα να σας πω. Έχω εκπομπή στο TV Πειραιάς, ένα κανάλι, κάθε Τρίτη βράδυ, 12 παρατέταρτο. 13 UHF είναι συχνότητα. 13 UHF κάθε Τρίτη βράδυ. Σε άλλη εκπομπή να κάνετε διαφήμιση δική σας. Όχι αυτή την Τρίτη, θα έχω με τα 15 μέρες. Το λέτε όμως. Κάντε διαφήμιση και σε εκπομπή. Διαφήμιση, εντάξει, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, Μαρία. Την αγαπάμε, τη θέλουμε κι εμείς την κυρία Λουκά. Και εκπομπή από τις 12 παρατέταρτο μέχρι 3.30 ώρα. Είμαστε απέναντι δηλαδή, έτσι. Κάθε Τρίτη βράδυ. Κάθε Τρίτη, οπότε δεν είμαστε εδώ. Μόλις με ειδοποιούν ότι ο Λεό έρχεται. Ωραία, θα του κάνουμε ωραία υποδοχή λοιπόν. Υποδοχή. Και όπως αγαπάμε την κυρία Λουκά, θα πάμε και τον κύριο Λεό. Ναι, εντάξει, μην νιώθει μειονεκτικά και ζηλεύει. Όχι. Ήρθε πάλι, μπαίνει, βγαίνει. Τι γίνεται? Δεν μπορεί να κάτσει ο Διονύσης. Για κάτσε, σε παρακαλώ, πίσω, 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 κάτσε, πίσω. Πίσω, όπως δεν είναι. Δεν έχει χωράει. Πρέπει. Αμάν και τα κινητά. Για να κλείσω, για να κλείσω το κινητό. Κλείστο, Διονύση, σε παρακαλώ. Διονύση, σε παρακαλώ τώρα, εδώ θα κοροϊδέψουμε. Δηλαδή, εδώ είμαστε χωρίς ελαφρυντικό, δε, ό,τι και να μας πείτε τώρα δεν έχετε δίκιο. Μπαίνουνε, βγαίνουν εδώ πέρα, έχει γίνει μια εκπομπή. Λοιπόν, λείπει ο Λεό και δεν έχουμε κάποιον να μας κατευθύνει, νομίζω, Μαρία. Πρέπει να έρθει ο κύριος Λεό για να βάλει την τάξη. Κατευθύνεται, εντάξει, είναι κόμπι. Ελήφθη μήνυμα, over έρχεται ο Λεό. Εμείς αναμένουμε με ανοιχτές αγκάλες. Χωρίς ελαφρυντικό, τι θα κάνουμε. Μην αφήνετε το χρόνο. Τώρα, τι θα... Πέστε μας, πες μας, κύριε Αρμεντίδη, έρχεται ο Λεό. Εισέρχεται σε λίγα δευτερόλεπτα. Έστω, αυτά τα δευτερόλεπτα, μην αφήσουμε το χρόνο. Να γίνουν επικοδομητικά. Μην τον αφήσουμε να κυλάει έτσι. Βέβαια. Ο χρόνος είναι χρήμα, κύριε Τόνι. Λέγατε, εγώ να δώσω μια απάντηση στην σεβαστή, κυρία Λουκά. Το μικρόφωνο, γιατί δεν ακούγεστε. Το σύν και το πλήν θα πρέπει να είναι πάντα στη ζωή μας. Το μικρόφωνο στο στόματάκι. Λοιπόν,
Δεν σας ακούμε. Το συν και το πλήν θα πρέπει να είναι πάντα στη ζωή μας για να έχουμε θεϊκή φώτιση. Όταν είναι μόνο συν και μόνο πλήν, δεν έχουμε θεϊκή φώτιση. Εσείς μόνοι σας μπορείτε να κάνετε παιδί. Μην μου πείτε ότι το κάνατε μόνοι σας το παιδί χωρίς τον άντρα σας. Τώρα αυτό τι σχέση έχει αυτό. Μου λένε ότι αν δεν έρθει ο κύριος Λέω, δεν θα κάνουμε εκπομπή. Τι θα κάνουμε. Δεν είναι σχετικά, είναι νόμοι της φύσεως. Λέω, μας λείπεις, μην μας εγκαταλείπεις. Είναι το μήνυμα αυτής της εκπομπής σήμερα. Μπροστά στο νόμο της φύσεως. Όλοι λέω. Συγγνώμη, ησυχία λίγο. Πρέπει σήμερα οπωσδήποτε να κάνει η κυρία Λουκά παιδί, ρε παιδιά, σας συγγνώμη. Να αφήσουμε το παιδί τώρα και να πούμε ότι τον κύριο Λέω περιμένουμε αυτή τη στιγμή. Δεν κάνουμε εκπομπή χωρίς το Λέω. Πολύ απλά. Την αγαπάτε την κυρία. Πρέπει να έρθει ο Λέω. Λέω, μ' ακούς, όλη η Ελλάδα συζητάει να έρθει κοντά μας. Όχι, όλοι εντάξει. Τι θα το κάνουμε το Λέω. Πώς θα τον πείσουμε να έρθει, Λέω. Θέλετε να πείτε κάτι. Να κάνω μια πρόβλεψη. Να κάνω μια πρόβλεψη. Λίγα δευτερόλεπτα να αισθάνομαι το Λέω έτσι. Την άβρα του αισθάνομαι. Επιτέλους, επιτέλους. Ο Λέος το λαό. Έλα μωράκι. Νάτα και τα φιλάκια με τη Ρένα. Πολύ ανησυχήσαμε, Λέω, που δεν ήρθες. Με τη μεταγραφή. Έχουμε και μεταγραφή, έτσι. Οπ, είναι κοντά του η Ρένα. Μην πέσεις, τι έσπασε τότε και πού θα κάτσω τώρα. Τώρα θα κάτσω εκεί. Κάτσε εκεί. Κάτσε δίπλα στον αρχηγό μας. Λέω, ήρθε και έφερε στην καταστροφή. Σεισμός έγινε. Σεισμός, καταποντισμός. Τώρα που ήρθε, θα ηρεμήσουμε. Κάτσε να σε βυσματώσει λίγο η Ρένα. Για βάλτε το μικρόφωνο. Εγώ ευχαριστώ να του βάλω το μικρόφωνο. Εγώ τι μικρόφωνο. Θα πηγαίνετε κοντά του, έτσι, για να μιλάτε. Δεν νομίζω, Ρένα, να του δημιουργεί προβλήματα και που κάθεσε δίπλα του. Και να μην ξέρει τι λέει και τι κάνει. Αρχικά καλησπερίζω τους φίλους του Ιωθέατες. Μπράβο, το μήνυμά σου λέω. Συγγνώμη για την καθυστέρηση και το μεγάλο μήνυμα είναι ένα και το εξής. Πριν πούμε στην εκπομπή, θέλω να πω το εξής χαρακτηριστικό. Καλά, έχουμε μπει τώρα, πώς θα συνεχίσουμε την εκπομπή. Ναι, εσύ έλειπες. Ξέρω ότι φτιαχνώσουν τόση ώρα, παρακαλώ, σε βλέπω, είσαι πολύ ωραίος σήμερα. Αφήστε με να τελειώσω. οφείλω να περάσω ένα μήνυμα σε ορισμένους ανώνυμους δημοσιογράφους, οι οποίοι τους λείπουν τα βαριά φρύδια να πούνε πόνιμα τι κρίνουν και τι δεν κρίνουν για την εκπομπή μας. Και τους λέγω, εσύ ανώνυμε δημοσιογράφε που βρίζεις χωρίς να υπογράφεις, δεν σε δέχομαι. Σε μια ανοιχτή δημοκρατία έχουμε λόγο κρίσης, αλλά επώνυμα. Και σε καλώ πάρα πολύ την επόμενη φορά είσαι επίσημος προσκεκλημένος μου να έρθεις εδώ. Να τα πούμε ζωντανά για να δει και ο λαός. Και το δικό σου μυαλό και το δικό σου στίγμα ευφυΐας. Ανώνυμε δημοσιογράφε, ανώνυμε δημοσιογράφε, με ακούς. Ξέρω ότι με βλέπεις. Με ακούς. Περιμένω την απάντησή σου. Το μήνυμά σου. Αυτή η χώρα ζει με το μήνυμα της αλήθειας. Και μόνο της αλήθειας. Και θα πω και κάτι άλλο από όσοι που διάβασα στον τύπο. Ότι εκεί στο γουδί γίνεται ένα φοβερό οίκημα για να νοσηλεύονται οικογένειες της περιφέρειας, δηλαδή της επαρχίας, όπου τα παιδιά τους είναι καρκινοπαθή. Και διάβασα ότι αυτοί οι κάτοικοι στο γουδί αρνούνται. Δεν πιστεύω ότι οι Έλληνες που είναι ευαίσθητοι έχουν ευαισθησίες πολλές, πάθη και ενοχές, ότι αυτοί οι κάτοικοι αρνούνται να γίνει αυτό το ίδρυμα. Δεν το δέχομαι. Το αρνούμε και μάλιστα οι κάτοικοι του Γουδιού κατέθεσαν σχετική αίτηση στα ασφαλιστικά μέτρα. Κάτοικοι του Γουδιού, με ακούτε, πρέπει να συμβάλλετε να γίνει αυτό το ίδρυμα. Δεν πιστεύω ότι οι Έλληνες χάσαμε την ανθρωπιά μας. Δεν το πιστεύω, δεν το δέχομαι. Και αυτό που διάβασα, δεν το διάβασα. Είναι ψέμα, το αρνούμε. Με νεύρο μπήκε ο κύριος Λέω στην εκπομπή μας απόψε, χωρίς ελαφρυντικό. Χωρίς ελαφρυντικό σαφώς. Αλλά και σε αυτούς χωρίς ελαφρυντικό, όχι στον κύριο Λέω μας που τα λέει τόσο καλά. Μωράκι, τα μάτια σου δημιουργούν προβλήματα στους νεοέλληνες. Βλέπω αδυναμίες. Προχωρούμε στο επόμενο θέμα. Είναι αμοιβαίο. Αμοιβαίο, ναι, δεν μας τα λέγατε. Προχωρώ. Τώρα ξέρεις τι θα βγει τώρα στις καφετέρειες, τώρα τη φήμη θα βγει, επόμενο έτσι, θέμα. Προχωρώ στο επόμενο θέμα, όπως είπα και όπως λέω κάθε φορά, η εκπομπή μας είναι ανοιχτή σε θέματα επικαιρότητας και αυτά τα θέματα αναλύουμε και θα αναλύουμε
και σε κάθε στιγμή τη διάρκεια και στη ροή της εκπομπής θα μεταβαίνουμε από το ένα θέμα στο άλλο θέμα και συνεχίζουμε. Προχθές είχα πάει στη Νιτιά. Ξέρετε που είναι η Νιτιά? Εδώ κάτω, απέναντι από την Αθήνα. Και ένας πολίτης... Και θυμήθηκες το δημοτικό άσμα, έτσι, ναι, σίγουρα. Όχι το δημοτικό άσμα, όχι. Και μια και ανέφερα το θέμα των καρκινοπαθών παιδιών, που οι κάτοικοι στο Γουδί δεν θέλουν να γίνει αυτό το είδημα για να νοσηλεύονται οι γονείς. Ένας καρκινοπαθής έγινε καλά με μόνο και μοναδικό στοιχείο την θέλησή του να ζήσει. Αυτό το μήνυμα που πέρασε αυτός ο απλός πολίτης, το μεταφέρω και σε όλους τους Έλληνες, ότι άμα έχουμε θέληση για να ζήσουμε, θα ζήσουμε, διότι αυτός ο Έλληνας είναι επιχειρηματίας στην Νιτιά. Μήπως και... είναι θέμα πίστης όμως, κυρία Λουκά, αυτό? Ας ακούσουμε την κυρία Λουκά. Ένα λεπτό να τελειώσω, κούκλα μου, να τελειώσω, μωρό μου. Μην παρεμβαίνεις. Μην παρεμβαίνεις. Πήρες Βιάγκρα. Και μεταφέρω το μήνυμα αυτού. Δεν έχει ανάγκη από Βιάγκρα. Ρένα, που το ξέρεις εσύ. Είναι ένα άνθρωπος, είναι τόσο δυναμικός, τόσο δυνατός. Συνεχίζουμε λοιπόν και μεταφέρω αυτό το μήνυμα του Έλληνα καρκινοπαθούς. Μου το είπε και θα στο μεταφέρω, γιατί αυτός ο λαός είναι ζωντανός. Λαέ, με ακούς, μεταφέρω αυτό το μήνυμα του καρκινοπαθούς, ότι έζησε και ζει, διότι πίστευε ότι θα ζήσει. Συνεπώς, η πίστη στη ζωή μας είναι καταλυτικό γεγονός, το οποίο οριοθετεί. Και όταν ακόμη είμαστε στις πύρες του θανάτου, η πίστη να ζήσουμε μας οδηγεί για να ζήσουμε. Είναι ένα μεγάλο μήνυμα σε κάθε ασθενή, αλλά και σε κάθε άνθρωπο, και σε κάθε άνθρωπο που πιστεύει στη ζωή ετούτη ότι μπορεί να κερδίσει. Αυτό το μήνυμα που μετέφερε αυτός ο απλός άνθρωπος που είναι μέρος του λαού μας, το μεταφέρω και στο λαό μας, ότι όταν πιστεύεις σε ένα γεγονός, η έννοια της πίστης σώζει. Λαέ με ακούς, Περιστέρι με ακούς, Εξουσία με ακούς, ή κουφαίνεσαι, θα σε ξεκουφάνω. Πρέπει να με ακούς, διότι στους δρόμους που προχωράω ο λαός φωνάζει. Εξουσία με ακούς. Είναι το μήνυμα ελπίδας, το μήνυμα οράματος. Είναι το μήνυμα που είναι απλώς ο λαός πιστεύει. Είναι ελευθερικό εδώ από το New Channel. Παρακαλώ, κάθε πείτε μου, βράδυ, παρακαλώ πείτε μου. Είναι κουφή η εξουσία. Είναι κουφή, όχι, δεν είναι κουφή. Θα τις ξεβουλώσουμε τα αυτιά. Κοφεύει, ναι. Κουφή δεν είναι. Κουφή δεν είναι. Κοφεύει. Και έξυπνη είναι. Κοφεύει. Και παραέξυπνη είναι. Αλλά απλώς ο λαός δεν αντιδρά. Λαέ με ακούς, δώσε το μήνυμα στην εξουσία ότι ο λαός ακούει, περιμένει και ανάλογα ξέρει να πληρώνει όταν αυτό το λαό δεν τον ακούν. Διότι η εξουσία, μην πιστεύεις ότι ο λαός είναι βλάκας. Δεν είναι βλάκας, είναι έξυπνος. Διότι ο λαός που κάθε μέρα βγάζει το μεροκάματο του τρόμου με τα λίγα που του δίνει σε εξουσία, δεν μπορεί να είναι βλάκας και δεν είναι βλάκας. Σας το λέω, εξουσία. Πάμε όμως και λίγο στην κυρία Λουκά. Ένα λεπτό, λίγο κούκλα μου, να τελειώσω. Και λεπτό, κυρία Λουκά, έχουμε το διάστημα να μας πει τα δικά της τα κατηχητικά. Τα κατηχητικά. Καθόλου, η κυρία Λουκά μιλάει μόνο για το κατηχητικό σχολείο της Ελλάδος. Συνεπώς συνεχίζουμε σε ένα άλλο επόμενο θέμα. Τι πουλάει το κατηχητικό σχολείο? Τίποτε. Το κατηχητικό σχολείο. Ναι, πήγαν δύο κατηχητικό. Το κατηχητικό σχολείο. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι με τα πράσινα, κυρία Λουκά. Εντάξει, και σε εσάς πάνε τα μπλε. Συνεχίζουμε, Σόφη. Συνεχίζουμε, Σόφη. Σε ένα άλλο θέμα. Διάβαζα προημερών, και θα το πω ευθέως. Εκεί κάτω, ξέρετε, στη Θεμιστοκλέους, που είναι η ΠΑΕ, που εκεί συγκρούονται οι Σιγόρθοι και ο Στρογόθοι, εκεί που είναι οι φεουδαρχίες, εκεί που είναι οι βαρονίες, και αυτοί οι βαρόνοι και οι φεδοάρχες, στη μεγάλη πίτα της Φιλμέτ μάχονται να διώξουν ένα γενναίο υπότι, και ο γενναίος υπότης ανθίσταται, γιατί δεν μπορούμε άτοπα νομικά χτυπήματα να κατεβάσουν αυτόν τον υπότι που αυτοί οι βαρόνοι και αυτοί οι φεδοάρχες τον ανέβασαν στο πόστο αυτό. Με ακούτε βαρόνοι του ποδοσφαίρου, με ακούτε φεδοάρχες του ποδοσφαίρου. Παίζεις μπάλα, έντρα, βλέπεις μου τι άλλο βλέπω, λέω. Αμήνεται εκεί κάτω, στη Θεμιστοκλέους, εκεί θέλω κάτω. Θέλω να σκοράρεις όμως τώρα, θέλω να σκοράρεις και να κάνεις πάσα πριν στην κυρία Λουκά. Και να βάλει γκολ.
Με έβαλε κουμπί. Είσαι παίχτης, μωρά μου. Παίχτρια, παίχτρια. Παίζει γενικά. Παίζει γενικά. Πού παίζει. Σε Γάλλιο παίζει. Παίζω ερασιτεχνικά. Ερασιτεχνικά, πού. Σε Με φίλες μου. Πού παίζει. Μήπως παίζει με κούκλες. Εκτό από αυτό, μιλάμε για ποδόσφαιρο. Κοίτα, τι είναι σαν πιπιπόρο. Κάτι. Εσύ είστε πιο κούκλες. Να βγάλουμε τα ερασιτεχνικά και να αφήσουμε το παίξιμο. Είναι πιο ωραίο το παιχνίδι παρά το ερασιτεχνικό. Σύμφωνοι. Τώρα όμως παίζει. Για να τελειώσω. Παίζει η Ελένη Λουκά. Για να τελειώσω. Πρέπει να τελειώσει. Πρέπει να τελειώσει. Σόφη. Να τελειώσει ο πρόεδρος και μετά η κυρία Λουκά. Δεν είμαι πρόεδρος. Δεν είναι πρόεδρος. Μην τον Ο πρόεδρος αλλού. Δεν κάνεις λάθη. Ο αρχηγός του χωρίς ελαφρυντικό. Ούτε αρχηγός. Τίποτα από όλα. Τι δηλώνετε. Είμαι λαός. Όλη η ιστορία εκεί είναι. Είμαι λαός. Δεν είμαι λαός, είμαι λαός. Αυτό λέμε. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Αυτό του αρέσει να ακούει. Και αφού τελείωσα και με το μήνυμα εκεί στους Βαρόνους και στους Φεδοάρχες του ποδοσφαίρου που μάχονται εναντίον αυτού του υπότυπου αμήνεται, γιατί αυτός ο υπότης είναι έξυπνος και ξέρει να μάχεται και ξέρει ότι αυτοί κάνουν λάθη, νομικά λάθη. Και δεν πρέπει να κάνουν τέτοια λάθη. Ως δικηγόρος ξέρετε τα νομικά λάθη εσείς. Ναι, τα ξέρω, γι' αυτό τα λέω. Το ξέρω. Εξουσία μ' ακούς. Ένα άλλο μήνυμα που διάβαζα στην εφημερίδα σήμερα. Πολύ διαβάζω αυτή τη βδομάδα, κύριε Λέω. Θα το βγάλω πάλι, γιατί το έχω βγάλει και προχθές. Κάνετε, η εξουσία Ραβασάκη. Προχθές που ήρθε ο Σκοπιανός υπουργός και έλεγε τα Σκόπια, ότι τώρα είναι Μακεδονία, πάλι το η εξουσία κατάπιε το κουκούτσι και δεν πνίγηκε. Γιατί η εξουσία κατάπιε το κουκούτσι και δεν πνίγηκε. Όταν κουκούτσι. Ο Σκοπιανός υπουργός έλεγε ότι τα Σκόπια είναι Μακεδονία, ενώ αυτό έδειξα και την άλλη φορά, αυτό το γραμματόσημο το 40, έλεγε ότι τα Σκόπια είναι Βαρντάσκα. Εξουσία Ρενά, το ξέρεις. Πήγε να φέρεις ένα στρατό για τον κύριο Λεό, γιατί το κατάπιες. Σοφή, μην το μιλάω. Το πουρο, το κρατάει, θα καεί. Μιλάω. Σοφία. Τα εκνευριστεί. Σοφή, μιλάω. Ναι, για πες μου. Σοφή, μιλάω. Είναι πολύ σοβαρό. Μιλάμε για ένα πολύ θέμα μεγάλο περιεχόμενο που βασανίζει όλους τους Έλληνες. Βασανίζει τις ευαισθησίες μας. Ναι, αλλά θα καείτε όμως. Εγώ εσένα κοιτάω. Εμή κοιτάς εμένα, αυτό να κοιτάς. Το κοιτάω και αυτό, αλλά δεν με κοιτάς. Εκεί να το κοιτάνε. Όχι εμένα. Εμένα μην με κοιτάς. Θα πάρουμε φωτιά, θα μας ανάψουν φωτιές εδώ. Μην με κοιτάς. Δεν είμαι ωραίος, αλλά δεν κοιτάς. Τώρα λοιπόν μιλάμε για ένα θέμα άκρος σοβαρό και σε παρακαλώ δείξε ψυχραιμία. Δεν μπορώ. Μετά θα πούμε τα ευτράπελα, Σοφία. Δεν μπορώ. Τώρα δεν μιλάει μπορώ. Σοβαρά, λέω, Σοφία. Ναι, σοβαρά. Έχει τη Ρένα όμως, δίπλα δεν και μπορεί και μιλάει σοβαρά δηλαδή. Σοφία, δεν μπορεί. Σοφία, δεν είμαι εγώ, Σοφία, επαναλαμβάνω για να τελειώσω. Σοφία, επαναλαμβάνω για να τελειώσω το μήνυμα πως η εξουσία κατάπιε το κουκούτσι που ο υπουργός εδώ των Σκοπίων έλεγε ότι τα Σκόπια είναι Μακεδονία. Εξουσία, το κουκούτσι, γιατί το κατάπιες, δεν πνίγηκες. Βγάλε το κουκούτσι και πες ότι τα Σκόπια είναι Σκόπια. Δεν είναι ποτέ Μακεδονία. Και με αυτό το χαρτάκι μπορούμε και να προσφύγουμε και στη Χάγη και να διασφαλίσουμε το όνομα Μακεδονία, ότι είναι ελληνικό όνομα, ανήκει στην ελληνική επικράτεια και σε καμία περίπτωση δεν ανήκει στα Σκόπια. Πάμε παρακάτω. Σοφία, πες τα δικά σου τα ευτράπελα. Πάμε λίγο δίπλα όμως, πάμε ναι, λίγο. Ήθελα να πω μπράβο στον κύριο Λεό που λέει η Μακεδονία και να σε δώσει και εσύ. Όπα, να τα, αυτά ήθελα. Αυτό ήθελα τόσο. Η κυρία Λουκά απόψε για πρώτη φορά δεν μίλησε με κατηχητικό πνεύμα, αλλά με πνεύμα πατριωτισμού. Ναι, μα. Συγχαίρω, εθνικό, κυρία Λουκά. Παρακαλώ, χειροκρότημα. Μπράβο, κυρία Λουκά, που μπήκε στο νόημα και στο πνεύμα της εποχής. Εξουσία, με ακούς, τα Σκόπια είναι Σκόπια. Βεβαίως, δεν είναι Μακεδονία. Βεβαίως. Δεν είναι Μακεδονία. Είναι Σκόπια. Βεβαίως, τα επαναλαμβάνω. Λαέ με ακούς. Τα Σκόπια είναι Σκόπια. Δεν είναι Μακεδονία. Η Ελλάδα δεν πωλείται. Όσο και μας πιέζουν, δεν πωλείται. Και αυτός ο λαός έχει τεράστια. Ωραία. Πάμε όμως τώρα ένα τηλέφωνο από εδώ, από Αθήνα. Του. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε. Καλά είμαι. Από πού μας τηλεφωνείτε εσείς. Καλά. Από πού. Δεν σας ακούμε όμως να μιλάτε πιο δυνατά. Α, κοιμώνται όλοι γι' αυτό μιλάω σιγά.
Σας παρακαλώ πάρα πολύ πιο δυνατά. Πιο καθαρά. Θέλω στη φωνή σας ένταση και πάθος. Και παρακαλώ, όσοι Έλληνες μηνάνε στην εκπομπή μας, θα βγαίνουν με πάθος και ένταση. Γιατί εσείς έχουν και πάθος και ένταση και όραμα και ευαισθησίες πολλές. Και στέκομαι σε ευαισθησίες του λαού αυτού. Βεβαίως και το έχουν. Οι Έλληνες βεβαίως και το έχουν. Λεφτά δεν έχουμε όμως. Θέλω να σας δώσω χαρητήρια. Μ' ακούτε? Ναι. Πιο δυνατά Έλληνα, πιο δυνατά, θέλω πάθος. Χαρητήρια για την πιο μαλακισμένη εκπομπή της τηλεόρασης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παρακαλώ, χειροκροτήστε αυτό τον Έλληνα. Απαντήστε τώρα, λέω, έχει όραμα και ελπίδες. Έχει όραμα και ελπίδα, δεν πειράζει. Το φανταζόμουν εγώ σοφιωτικά από εκεί. Δεν ήταν Ελληνίδα, δεν ακούγονταν και καλά. Ήθελα να πω ότι πράγματι συγχαίρω τον κύριο Λόη. Η Μακεδονία ήταν, είναι και θα είναι ελληνική. Και ας οι ξένοι δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Και τα Σκόπια, και τα Σκόπια είναι Σκόπια. Λουκά, πες το. Τα Σκόπια είναι Σκόπια. Δεν είναι Μακεδονία. Εγώ είμαι πατριώτησα. Εγώ είμαι Ελληνίδα βεβαίως. Δεν είναι Μακεδονία. Ελληνίδα είμαι, πατριώτησα εγώ προσωπικά. Δηλαδή, ελληνισμός και ορθοδοξία πάνε μαζί. Επομένως, τα Σκόπια είναι Σκόπια. Η Μακεδονία ήταν, είναι και θα είναι πάντα ελληνική. Ποτέ δεν θα γραφτεί, ποτέ είναι ελληνική. Κυρία Λουκά, δώσε στην εξουσία. Εξουσία γιατί λιγάς, γιατί φοβάσαι. Δεν πρέπει να φοβάσαι. Τα Σκόπια είναι Σκόπια. Τα Σκόπια είναι Σκόπια, τελείωσε. Επίσης, πρέπει να συμφωνώ αυτό που είπατε για τον καρκίνο. Μπράβο που κάνανε αυτό το σπίτι, όπως είπατε. Για τους καρκινοπαθείς και βλέπουμε πολλά παραδείγματα. Έχω εγώ προσωπικά πολλά παραδείγματα με καρκίνο, δηλαδή, και έγιναν καλά. Τώρα τελευταία άκουσα προχθές ένα θαύμα του Αγίου Αρσενίου. Μια κυρία είχε καρκίνο και με θαύμα του Αγίου Αρσενίου, δηλαδή, έγινε καλά, έφυγε ο καρκίνος. Έχω πολλά παραδείγματα με πίστης, την πίστη στον Χριστό και με η πίστη βέβαια στον Χριστό. Στο ναι, κυρία Λουκά, που λείπει όμως και πρέπει να δώσετε μηνύματα απόψε. Οι Άγιοι κάνουν, κάνουν πολλά το θαύματα. Κοντά στην Εκκλησία και με τον Χριστό βέβαια γίνονται πολλά θαύματα. Και γίνονται καλά από καρκίνο, όχι μόνο καρκίνο και όλες τις αρρώστιες. Πέρα από την ύπαρξη του Αγίου του Θεού, αναμφίβολα, αυτό που ετώνησα, ότι ο κάθε άνθρωπος, όταν πιστεύει σε κάτι, του γίνεται. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να περάσουμε το μήνυμα σε αυτόν τον λαό μας, που αυτή την εποχή η εξουσία θέλει να τον ισοπεδώσει, ότι δεν υπάρχει όραμα και ελπίδα, ότι υπάρχει και όραμα και ελπίδα και πίστη. Πέρα από τους Αγίους, πέρα από τον Θεό, τον οποίο αναμφίβολα. Και αν βάλουμε και την Ευρώπη, πού πρέπει να μείνουμε, γιατί η λέξη Ευρώπη είναι ελληνική. Και κάτι άλλο, και κάτι άλλο, τώρα που λέτε, φίλε μου, για Ευρώπη. Πώς θα μιλήσω εγώ, Ρενάτα. Θέλω να μιλήσω μετά. Να περιμένετε στη διάρκεια. Σε λίγο, σε λίγο, θα δώσουμε μικρόφωνο να μιλήσετε. Δεν ακούγεται νομίζω, κυρία. Δεν έχετε μικρόφωνο. Ναι, μπορείς λίγο, λίγο. Δώστε λίγο το μικρόφωνο. Παρακαλώ. Μήπως είναι εύκολο να δανειστώ το μικρόφωνο του κυρίου για να πάρω το μικρόφωνο όλοι να δω. Δεν είναι εύκολο αυτή τη στιγμή. Τώρα είναι. Θα τα κάνω στο break αυτά. Αυτό δεν μεταφέρεται. Είχατε πει κάτι ότι θα πέφτετε πάνω στο λαιό και θα μιλάτε. Κάτι έτσι για το όχι πια να πέσει πάνω στο λαιό. Θα πάτε τίποτα. Θα πάτε σοβαρά πάνω στο λαιό. Θα πάτε κανένα έφραγμα. Τέλος πάντων. Το μισείτε τον κύριο Λεό, γιατί το λέτε αυτό. Και θέλει να επιβάλλει κάπως την κυρία Λουκά να παραδεχθεί ότι οποιαδήποτε πίστη μπορεί να κάνει θαύματα. Η κυρία Λουκά, εγώ βρίσκομαι εδώ για να δηλώσω ότι ενστερνίζομαι την ιδεολογία και πιστεύω στον Χριστό με όλη μου την καρδιά, με όλη μου την ψυχή και με όλη μου τη δύναμη. Λοιπόν, η κυρία Λουκά μιλάει για τελείως διαφορετικό πράγμα και ο Λεό προσπαθεί. Στο ερωτοδικείο όμως κόψε τα μαλλιά σαν αμαρτωλή, όπως κουρεύανε παλιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με αναγνωρίζετε. Ναι, είμαι μία πρώην αμαρτωλή. Έχω ενστερνιστεί το Χριστό. Αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα. Αλλά εδώ... Ακούστε, μην μιλάμε για αμαρτωλές, κυρία μου. Η εκπομπή δεν είναι θέμα ένα οποιαδήποτε πίστη. Με οποιαδήποτε πίστη. Μην κάνουμε λάθος. Η εκπομπή είναι κοινωνική. Η εκπομπή είναι κοινωνική. Είναι επίκαιρη. Καυτηλιά είναι θέματα επικαιρότητα. Καμία σχέση δεν έχει λοιπόν. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ακούστε. Ακούστε. Είναι εκνευρίζεις να γίνει πολύ. Λέω. Η πίστη είναι μία ένα μετά. Αν δεν διαλέξει παραπάνω, δεν είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Με συγχωρείτε. Ακούστε, κυρία μου. Τα θρησκευτικά σας πιστεύω, σας ανήκουν, σας ανήκουν. Ναι, εγώ μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Ακούστε, δεν μπερδεύουμε την κυρία Λουκά. Να περιπλέξετε την κυρία Λουκά, να σπαστεί την άποψή σας ότι η πίστη είναι μία, δεν είναι η πίστη μία.
Πώς λέγεστε? Καβιθά λέγομαι. Πώς λέγεστε? Καβιθά. Ακούστε λοιπόν, δεν σας ορίσαμε δικηγόρο της κυρίας Λουκά. Γι' αυτό Λουκά ήρθα, η κυρία Λουκά με έφερε για υπεράσπιση. Καλά, καλά, τι σας έφερε. Για υπεράσπιση της με έφερε. Η κυρία Λουκά δεν θέλει. Δεν κάνω εδώ πέρα. Εγώ το δήλωσα ότι γι' αυτό το λόγο ήρθα, για να υπερασπιστώ την κυρία Λουκά. Ήρθατε και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που ήρθατε. Τώρα όμως πρέπει να πάμε σε break. Planet X, το νέο ερωτικό περιοδικό. Κυκλοφορεί κάθε μήνα με 4 βιντεοταινίες σε πρώτη προβολή. Μία παγκόσμια πρεμιέρα κάθε μήνα αποκλειστικά στο Planet X. Κυκλοφορεί. Μην το χάσετε. Περιοδικό Out. Τα ευχώς απόδραση. Διακοπές στα πιο γκλαμ σημεία του πλανήτη. Περιοδικό Out. Οικογόμαστρο Κώστα αποκαλύπτεται σε μαγευτικές παραλίες και σας χαρίζει ένα στρώμα θαλάσσης. Περιοδικό Out. Ο Δημήτρης Κόκοντας μαρσάρει και σας χαρίζει ένα CD με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Περιοδικό Out. Με δύο εξώφυλλα για να επιλέξετε αυτό που σας ταιριάζει. Περιοδικό Out. Για εξωφρενικά έξυπνους αναγνώστες. Θέλετε να ταξιδέψετε στην Ευρώπη? Να η ευκαιρία! Το Τηλέραμα εξασφάλισε για όλους τους αναγνώστες το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Φιλοξενίας και προσφέρει 6 νύχτες δωρεάν στην Ευρώπη. Και για παιχνίδια με ασφάλεια στη θάλασσα, το Τηλέραμα προτείνει το αυθεντικό σωσίδιο Baywatch για μικρούς και μεγάλους που σώζει ζωές. Τέλος, χωρίς κουπόνι, ένα θαυμάσιο στρώμα θαλάσσης σε καταπληκτική τιμή. Μόνο στο Τηλέραμα. Πρώτη μας επέτειος. Θυμάσαι την πρώτη φορά που μιλήσαμε στο τηλέφωνο? Πώς θα μπορούσα να το ξεχάσω? Ναι, στην πιο πετυχημένη γραμμή για γνωριμίες στην Ελλάδα. Ποιος θα το περίμενε? Ακόμα θυμάμαι το νούμερο. Γιατί, μήπως το χρησιμοποιείς ακόμα? Όχι βέβαια, μόνο εσένα θέλω. Το Νίτρο που κυκλοφορεί. Δώρο για το καλοκαίρι. Οι ωραιότερες γυναίκες του κόσμου. Γυμνές. Viagra. Το δοκιμάσαμε για μας και ειδού τα αποτελέσματα. Νίτρο. Αντιλεξικό. Αυτές είναι οι λέξεις που ξέχασε ο κύριος Μπαμπινιώτης. Πλούσιοι ή φτωχοί. Οι διαφορές τους σε ρούχα, φαγητό και γκόμενες. Νίτρο. Πλαστικές επεμβάσεις. Πού, πόσο και ποιες. Ένθετο. Καλοκαιρινές ταξιδιωτικές προτάσεις. Μόνο στο Νίτρο που κυκλοφορεί με δύο εξώφυλλα. Την Παρασκευή πού θα πάτε? Το Σάββατο. Την Κυριακή. Και την Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή ελάτε μαζί μας. Με το ολοκένουργιο, νεανικό και φάτο Πας Παντού. Θα σας πάμε να δείτε τις μέρες και τις νύχτες αυτών που αγαπούν τη διασκέδαση. Στις 4 το μεσημέρι, εδώ, στο New Channel. Φιλάκια. Κάνετε, ήρθαμε πάλι κοντά σας, χωρίς ελαφρυντικό από το New Channel. Λοιπόν, πάμε στο Λεωνά να δούμε τι έχει να μας πει. Συνεχίζουμε λοιπόν αυτό που έλεγα προηγούμενα και τελειώσαμε. Επαναλαμβάνω πάλι, γιατί έχει σημασία για το λαό μας και για κάθε άνθρωπο ατομικά, ότι έννοια της πίστης να ζήσω και να πετύχω πρέπει να γίνει για κάθε Έλληνα η μεγάλη αφετηρία εκκίνησης μέσα από οποιοδήποτε πρόβλημα. Γιατί πιστεύω απόλυτα ότι μέσα από την πιο μεγάλη καταιγίδα, το εννοώ, καταιγίδα, όχι του Αντίπα, το τραγούδι. Ξέρετε και τα τραγούδια του Αντίπα. Προβάλλει ο πιο λαμπρός ήλιος. Αυτό το μήνυμα αυτής της εκπομπής που είναι λαϊκή, που είναι η λαϊκότερη εκπομπή και θέλω ο λαός να μετέχει ενεργά με τα τηλέφωνά του. Και παρακαλώ πάρα πολύ να λέει και το όνομά του το μικρό. Ρενά, έχει μεγάλη σημασία Λεό, και ο Λεό να κοντά λέει στο το λαό. Όνομά του το μικρό. Για πες μας. Όλη η Ελλάδα ακούει Λεό. Λεό. Ποιες περιοχές γιατί ακούει Λεό, Λεό, γιατί ακούει γιατί Λεό. Γιατί είναι κοντά στο λαό. Γιατί ο κύριος Λεό είναι κοντά στο λαό και εκτός αυτού εδώ ακούγεται η αλήθεια και η πραγματικότητα με απλότητα. Και με απλότητα και με πάθος. Πού το βάζεις το πάθος? Με πάθος. Και με θράσος καμιά φορά. Όταν χρειάζεται. Με τηλέφωνο όμως με θάρρος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θα σας ακούμε.
Ναι. Τι κάνετε, είσαστε καλά. Καλησπέρα σας. Τέλος, μια δυνατή φωνή. Πολύ. Ευχαριστή για την εκπομπή. Ευχαριστούμε. Σας θαυμάζω και ειδικά τις κοπελιές εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ ευγενικές, πολύ όμορφες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι η νέα Ελλάδα που έρχεται. Η νέα Ελλάδα που έρχεται. Είναι πάρα πολιτική προπαγάνδα. Όταν λέτε Ελλάδα μ' ακούς, ναι. Δεν υπάρχει ούτε Ελλάδα μ' ακούς, ούτε Θεέ μου μ' ακούς. Και θα σας το λέω, θα υπάρξει σε επόμενες εβδομάδες, όλοι οι Έλληνες θα φωνάζουν Ελλάδα μ' ακούς, λαέ μ' ακούς, για να ξεκουφάρουμε την εξουσία που δεν ακούει. Μάλλον ακούει, αλλά δεν ακούει. Θα την κάνουμε να ακούει και θα ακούει εάν ο λαός μετέχει στην εκπομπή αυτή. Λαέ μου, έλα να μετέχεις. Πρέπει να είσαι κοντά να τα πούμε νοσηλεύτρια και πρέπει και εγώ να λάβω μέρος με αυτό το θέμα της ανθρώπινης πίστης και του γουδί. Που δεν καταδέχομαι. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω πάθος εδώ να τα ακούσει ο λαός. Θέλω πάθος. Τη βρίσκω με το πάθος. Θέλω πάθος. Όλη η Ελλάδα ακούει και βλέπει λέω. Γιατί είσαι πολύ καλός και ένα παράπονο εγώ απόψε. Ένα παράπονο να μας το εκθέσετε. Γιατί η κυρία Λουκά φοράει πράσινα. Δικό της το θέμα. Μήπως είναι Πασόκ, κυρία Λουκά. Ακούστε. Γιατί μια φορά λέω μπλε. Μήπως είναι δηλαδή το αντίπαλο κόμματος. Δεν ξέρουμε. Η κάθε γυναίκα ντύνεται όπως θέλει. Όπως αρέσει. Μακιγιάρεται για αυτό που πιστεύει. Έβγαλε και τα λουκάτσι, κύριε Λουκά. Να δω τώρα ωραία. Και οι μοντέλες. Κοιτάξτε οι μοντέλες. Ωραία το πέρα. Η κάθε μία φοράει ό,τι θέλει. Μοντέλες, φοράτε ό,τι θέλετε. Α, δεν πρέπει να τι σημαίνει τώρα, δηλαδή, δεν έχουμε ονόματα, μας τη λέτε τώρα, δηλαδή. Έβγαλε και τα γυαλιά η κυρία Λουκά. Για να φανούν τα ωραία της μάτια. Καλά, εσείς καλησπέρα σας. Αχ, κορίτσι μου. Τα λες ωραία καμιά φορά, αλλά εκείνο που να μην λες. Τέτοιο είναι. Έχει το σατανά μέσα του. Μην το λες αυτό πολλές φορές. Δεν θα το ξαναπεί. Θα τις βάλω πεπέρι στο στόμα. Εδώ και τώρα. Εδώ και τώρα. Εδώ και τώρα. Δεν το λέω με την έννοια. Ωραία. Λαέ με ακούς. Εξουσία με ακούς. Είναι το μήνυμα ελπίδας. Κύριε Λεόμουθο, θα σε ακούσουν ποτέ. Να είστε σίγουροι, αν αυτός ο λαός μετέχει, έχουν πει με τηλεφωνήματα, η εξουσία θα ακούσει. Να το φωνάξουμε γιατί όλοι, κουφαίνεται, μαζί θα μας ακούσουμε. Τόσα χρόνια είναι δυνατό. Κουφαίνεται Λεώ, για λίγο. Λεώ, μ' ακούς. Θέλω να το φωνάξουμε όλοι μαζί όμως για να... Όλοι, Λεώ, τόσα χρόνια, γιατί δεν ακούει όμως η εξουσία. Μαρία μου, δεν ακούει γιατί δεν έλαβε το μήνυμα. Τώρα το λάβει, μέσα σε εσένα. Που δίνεις μηνύματα. Από τώρα μια κακιά κουβέντα. Τηλεθεάτρια όμως είναι στον αέρα. Κακές κουβέντες. Μην την πείσουμε. Η λέξη κλειδί της κυρία Λουκά. Σατανικό. Κυρία Λουκά. Για καλό το λέω, δεν το λέω για κακό. Γιατί να φέρεσαι συνέχεια στο σατανά. Αφήστε τον εκεί που μακριά από το σατανά, κύριε Μαρία. Μου, ναι, Μαρία ναι. Μου μιλάει η κυρία. Ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Μαρία μου. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα. Ευχαριστούμε πολύ. Φιλάκια πολλά. Κάποτε ήταν ένας πολύ ωραίος και έλεγε Είμαι ωραίος. Αυτό μου έχει γίνει με την κυρία Λουκά, την οποία τη σέβομαι και την εκτιμώ. Όλο λέει για τη σατανά, για τη σατανά, για τη σατανά. Όπως είπες καλά, κόψε τη σατανά. Υπάρχει τελικά ο σατανάς, τι πιστεύετε εσείς. Όλα υπάρχουν. Αλλά όταν λέω εγώ είμαι ωραίος, κάποια στιγμή μπορεί να γίνει και ωραίος. Μας πάρει ας αφήσουμε τους σατανάδες και τους ωραίους. Να βγάλουμε τους σατανάδες. Ο πονηρός, πώς φοβόμαστε τις λέξεις. Να πούμε ο πονηρός, αν φοβάστε τη λέξη σατανά. Να τον αφήσουμε εκεί που είναι τώρα, κύριε Λουκά, γιατί είναι κακή ώρα τώρα για το σατανά. Προχωράμε. Μα η αστρολογία δεν πάει με το φοβάστε. Πάει με το σατανά. Η βίβλος γράφει μέσα ότι υπάρχουν χαρισματικά άτομα. Δεν υπάρχουν χαρισματικά άτομα. Λάθος κάνεις. Αυτά που λέτε είναι του διαβόλου. Δεν είναι. Λοιπόν, προχωράμε στο επόμενο θέμα. Κύριε, τι λέτε θέμα. Εσείς. Για πέστε μας. Να μας απαντήσει ο πρόεδρος. Λοιπόν, έχουμε το λόγο ή δεν έχουμε. Καταρχάς μιλήσει ο κύριος Άντωνη. Όχι, εγώ δεν τελείωσα. Όχι, θα πω, με συγχωρείς. Λοιπόν, θα πεις κάτι σε αυτό. Βεβαίως έχω να πω. Ναι. Καταρχάς, γιατί δεν βλέπουμε τι γίνεται γύρω στη φύση και με το φυσικό νόμο και ξαφνικά με το δικό μας το μυαλό θέλουμε να αναλύσουμε τα πάντα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη φιλοσοφία από τη μητέρα φύση και από το φυσικό νόμο. Η μητέρα φύση είναι ο ζών Θεός, διότι μέσα από τους φυσικούς νόμους μας κόβει τα πόδια επί τόπου. Ό,τι να μου πει εμένα η κυρία Λουκά, εάν πηδήξει από τον 8ο όροφο και κάνει και το σταυρό της, θα σκοτωθεί. Εάν η κυρία Λουκά λοιπόν
Να μιλήσουν τα παιδιά. Λοιπόν, εάν λοιπόν η κυρία Λουκά κάνει 50 σταυρούς και πάρει και 50, πώς τις λένε, εικόνες, δεν με ακούτε όμως. Κύριε Λεό, μιλάει ο κύριος Τόνι, να το λοιπόν, εάν λοιπόν η κυρία Λουκά ταξιδεύει, όχι λέω πολύ καλά, εγώ μόνο φυσικά μιλάω και σωστά. Λοιπόν, εάν είναι σε ένα αεροπλάνο και επιδείξει. Άδωνης Φιλίππου όμως. Φιλίππου, Άδωνης Φιλίππου είναι το αρχαιολινικό μου. Λοιπόν, εάν είναι σε ένα αεροπλάνο και επιδείξει από την πόρτα, κυρία Λουκά, και έχει 50 εικόνες μαζί της, σίγουρα μαζί με τις εικόνες θα γίνει οπωσδήποτε στον Μπόχαρτο. Λοιπόν, αυτά για να μην φεύγουμε από τη μητέρα φύση και το φυσικό νόμο. Ωραία, μπορώ να τοποθετηθώ λίγο κι εγώ. Μισό λεπτό να τοποθετηθώ. Θα τελειώσει ο κύριος Τόνι. Ας αφήσουμε τους θρησκευτικούς μετασχηματισμούς και ενοράσεις. Εμείς είμαστε άνθρωποι απλοί, γήινοι, ταπεινοί. Θα μιλήσουμε για αυτό το ταπεινό που κοβαλάει ο καθένας μέσα. Όχι, ήταν ερώτημα, γι' αυτό έδωσα απάντηση. Στην επικαιρότητα η οποία μας βασανίζει. Θέλει να μιλήσει, λέει το ένα λεπτό. Κύριε Λεό, μισό λεπτό μπορώ να πω κάτι πάνω σε αυτό που είπε ο κύριος Τόνι. Ένα. Πέσε. Η Ρένα είναι να μιλήσει. Ωραία, μπορώ να μιλήσω εγώ. Ευχαριστώ πολύ, συγγνώμη κιόλα. Απλώ θέλω να πω τη γνώμη πάνω σε αυτό που είπατε εσεί. Είναι όλα συν Θεό και χειρακίνη. Δηλαδή, αν πιστεύω στο Θεό και επιδείξω από το παράθυρο, φυσικά και θα σκοτωθώ γιατί ο Θεό έδωσε και το νου. Αλλά δεν πάει να πει δηλαδή ότι επειδή πιστεύω στο Θεό θα περπατάω και στη μέση του δρόμου πιστεύοντας ότι ο Θεός θα με σώσει. Αν περπατάω στη μέση του δρόμου θα με πατήσει κάποιο αυτοκίνητο. Πιστεύουμε στην τυφλή πίστη ή στην Αθηνά και χειρακίνη. Αυτό είναι βάζουμε και τον εαυτό μας σε πειρασμό. Αυτό που λέει, έχει δίκιο η Ρένα, αυτό που λέτε εσείς είναι σαν να βάζω τον εαυτό μου σε πειρασμό. Είναι αμαρτία αυτό κάπου το εδώ, πράγμα. Ας αμαρτίες. Μιλάμε ελεύθερα. Τέλη μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ να ξεφύγουμε από την έννοια του θρησκευτισμού και να πάμε στα πλαίσια, επαναλαμβάνω, τα ζωντανά θέματα που απασχολούν το λαό μας. Είμαστε μια καθαρά λαϊκή κοινωνική εκπομπή και δεν είμαστε θρησκευτικοί. Ξέρουμε ότι οι Έλληνες έχουν ευαισθησίες τεράστιες. Ο καθένας με τον τρόπο του, τη σοφία του, το στίγμα του, την ευφυΐα του, το μυαλό του, αγαπάει το Θεό του. Πάμε στο επόμενο βήμα. Σόφη μας καλή, Μαρία μας, Ρενάτα, είναι το θέμα μας ποιο είναι, όλα αυτά τα ατελείωτα, ακούστε το κύριε Τόνι, το θέμα είπαμε, στιγματίζουμε, λέμε την άποψή μας για την επικαιρότητα. Και το επόμενο... Επικαιρότητα ή για την τυφλή πίστη και αστρολογία. Σόχι. Αφήστε αυτά. Θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις. Ναι, Σόφη, στον κύριο Άδωνη. Το θέμα μας ποιο είναι, στον κύριο Τόνι. Επικαιρότητα στιγματίζουμε. Πιστεύετε στην αστρολογία? Βεβαίως πιστεύω. Στη μοίρα, σε όλα αυτά δηλαδή. Μα ό,τι πιστεύουν οι αρχαίοι Έλληνες, δεν μπόρεσε κανείς να τα καταρρύψει. Η αστρολογία, είναι μία δύναμη μυστικιστική, την οποία κατέχουν μόνον οι μύστες, όχι οι τυφλά πιστεύοντες. Άλλο γιατί, γιατί αλλάξατε το όνομά σας, άλλο τυφλά, γίνατε Άδωνης. Θα σας πω. Είναι το αρχαιολινικό, άλλο, θα μου πείτε. Άλλο τυφλά πιστεύω, ναι, και άλλο δια της γνώσης και της μοιήσεως μανθάνω. Τι βιβλίο είναι αυτό που λοιπόν, κατέρετε. Αυτό είναι του Απολλωνίου του Τιανέως, του Έλληνος Ιησού. Θα σκανδαλίσω την κυρία Λουκά. Κυρία Λουκά, ακούτε. Είναι το έργο Ιησούς, κυρία Λουκά, ο Απολλώνιος. Να το δείξει παρακαλώ. Παρακαλώ πάρα πολύ. Μισό λεπτό. Μην μιλάτε, κυρία μου. Να τελειώσει ο κύριος Τόν. Μην μιλάτε. Όχι, να μην μιλάτε. Πιο ευγενικά όμως. Να το δείξει λίγο η τηλεόραση, παρακαλώ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ο Ιησούς είναι που γνωρίζουμε ο Χριστός από την Αζαρέ. Με συγχωρείτε, κυρία μου. Ο κύριος γνωρίζει και ο Χριστός. Πήρατε αυθαίρετα το λόγο. Σας θέλω να σου κάνω το λόγο και μιλάτε. Πιο ευγενικά λέω, πιο ευγενικά. Μαρία μου, για δείξτε το βιβλίο στην κυρία Λουκά. Να το δείξει όμως η Λουκά. Κυρία Λουκά, σας παρακαλώ, πρέπει να τοποθετηθείτε. Είναι ο Απολλώνιος, ο Τιανέας, ο Έλλην Ιησούς. Καταγγέλλω ότι αυτή τη στιγμή είναι νεοειδωλολάτρες. Αυτή είναι η λεγόμενη νεοειδωλολατρία. Το πήρατε. Είναι ο διαβολικός ο δρόμος, είναι ο σατανικός ο δρόμος. Είστε νεοειδωλολάτρες. Εντάξει, πώς να το πω. Μη δαιμονίζεις. Κύριε Τόνι, κύριε Τόνι. Όπου δείχνετε. Μα κύριε Τόνι, έχω πάθος. Για να ησυχάσουμε λίγο. Παρακαλώ, ησυχία, μιλάει ο κύριος Λεό. Ένας. Σας παρακαλώ. Για την εκπομπή που συγκεντρωθήκαμε όλοι, θέλω να πω για το θέμα αυτό του Ιησού Χριστού ότι, ότι πιστεύω ότι εντάξει, ο κάθε άνθρωπος έγινε ελεύθερος να πει ό,τι θέλει, να υποστηρίξει μια άποψη. Αλλά νομίζω ότι εντάξει, ο Ιησούς Χριστός ήταν ένας γιατί έκανε θαύματα, αναστήθηκε. Και αποκλείεται να υπάρξει περίπτωση να είναι κάποιος άλλος που... Τώρα, αν ο καθένας, ας πούμε, θέλει να πει ότι... ξέρω, πιστεύει σε κάποιον συγκεκριμένα, μπορεί να κάνει σίδωλο και οτιδήποτε θέλει ο καθένας.
Είναι δικό του θέμα και θα πάρει το αντίκρισμα. Σε παρακαλώ, Τόνι, να τελειώσω. Σε παρακαλώ. Θα πάρει το αντίκρισμα που θέλει. Δηλαδή, αν πιστεύουμε σε κάτι, ας πούμε, στο τραπέζι, θα περιμένω να πάρω από το τραπέζι. Κοντά το μικρόφωνο. Δεν ακούγεται, νεαρέ, κοντά το μικρόφωνο. Δεν θα ακούγεται, δεν ακούγεσαι. Ο καθένας ανάλογα εκεί που πιστεύει, πράττει και το αντίκρισμα. Δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε τον καθένα. Έτσι κάνω. Φεύγουμε λοιπόν, σε παρακαλώ πάρα πολύ, επαναλαμβάνω και πάλι, να είμαστε εντός των πλαισίων της εκπομπής που έχουμε δώσει το στίγμα. Ότι εμείς κάθε Πέμπτη που εδώ συγκεντρωνόμαστε λέμε τα μηνύματα της επικαιρότητας. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ το θέμα του έντονου θρησκευτισμού που διέπει τον καθένα μας, ας μην το μεταφέρουμε. Ας μεταφέρουμε μηνύματα που έχουν ανάγκη ο λαός να ακούσει. Γι' αυτό το σκοπό αυτή η εκπομπή στήθηκε. Και θα έρθω σε ένα ο λαός ακούει και βλέπει, λέω. Αυτό είναι σωστό που λες, αυτό που λες είναι σωστό. Και θα μεταφέρουμε τώρα το εξής θέμα. Διάβαζα και πάλι τελευταία στον τύπο αυτό το μεγάλο πρόβλημα που απασχολεί τους νεοέλληνες, αν πρέπει να μπούμε ή δεν πρέπει να μπούμε στην ΟΝΕ. Και καλούμαστε σε μια σκληρή λιτότητα που σημαίνει ότι αυτός ο λαός αυτό το καλοκαίρι θα έχει σφίξιμο στα λουριά του και δεν μπορεί να κάνει τις διακοπές του άνετα. Ενώ η χώρα, το επαναλαμβάνω, είναι τόσο πλούσια που μπορούν όλοι οι Έλληνες χωρίς λιτότητα, χωρίς στενότητα, να μπορούν και αυτοί να απολαύσουν τις διακοπές τους. Η Εκκλησία σε ακούει άραγε. Η Εκκλησία θα του μεταφέρω το μήνυμα μετά. Μετά θα το μεταφέρουμε. Επαναλαμβάνω. Κύριε Λεώ, να μας δώσει όμως ένα μήνυμα η κυρία Λουκά για την Εκκλησία. Μπράβο. Ένα σύντομο, συγγνώμη κιόλας. Να τελειώσω, θα το δώσω το μήνυμα η κυρία Λουκά. Κυρία Λουκά, παρεπιπτόντως, διάβασα ότι ο δεσπότης Ζακύνθου οδηγήθηκε ένοχος, διότι έκανε δηλώσεις για τις προγαμιαίες σχέσεις. Αυτό εσείς το εγκρίνετε ή είναι μια παροχημένη θέση της Εκκλησίας, όταν ξέρουμε ότι η ανθρώπινη φύση είναι εντός μας, ο έρωτας σε κάθε ηλικία είναι θεϊκός, δεν καταπολεμιέται με ευχολόγια και μας ακολουθεί μέχρι θανάτου. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ο Ζακύνθου, και τον στηρίζω, καλώς έκαμε και έκαμε τις δηλώσεις αυτές, διότι πρέπει να δώσει ένα μήνυμα στην Εκκλησία, η οποία πρέπει να είναι κοντά στο λαό, με άλλες πράξεις. Όπως έκανε και ο Αρχιεπίσκοπος. Και όχι αν ο Ζακύνθου έκανε δηλώσεις ή όχι, που πρέπει να έχει, να τελειώσω, προγαμιές σχέσεις. Γιατί μετάγεις έτσι, Σόφη? Έχεις εξαρσίσεις, έχεις πάθει να μας τα πεις. Έχει καύσωνα έξω. Έχει καύσωνα και καψώνεις. Έχει ζέστες πολλές. Ο κύριος Λεώ μας είπε πολλές ζέστες. Να μας πει τη γνώμη της κυρίας Λεώ. Πολλές ζέστες και μου ανεβάσει την θερμοκρασία με αυτά που λες κάθε Πέμπτη. Ο καύσωνας εκτός. Ελένη μας, πρέπει να οδηγηθεί κατηγορούμενος ο Ζακύνθου. Κοιτάτε, εγώ προσωπικά βεβαίως συμφωνώ με την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας Ελλάδος. Πρέπει να οδηγηθεί βεβαίως, γιατί αυτά που είπε αντίκειται στην ορθόδοξη πίστη μας. Η ορθοδοξία, ο Χριστός μας λέει να είμαστε αγνοί πριν το γάμο. Δηλαδή μέσα στο γάμο ευλόγησε τη σχέση του ανδρόγυνου ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα. Γιατί ο θεσμός του γάμου είναι ιερός, ιερότατος μπορούμε να πούμε, και δεν μπορούμε να παίζουμε αυτό το... Ο έρωτας δηλαδή είναι ιερό, δεν είναι του πεζοδρομίου. Σκεφτείτε, γινόμαστε συνδημιουργοί του Θεού με αυτό, με τον έρωτα, ο άνδρας και η γυναίκα, ενωμένοι σαν ένα σώμα, μία ψυχή μέσα στο γάμο, με την ευλογία του Θεού, γίνονται συνδημιουργοί του Θεού. Ανατριχιάζω που το λέω, μεγάλο πράγμα να γινόμαστε συνδημιουργοί του Θεού. Κι όμως δυστυχώς το σεξ, τον έρωτα, τον έχουμε κατεβάσει στο πεζοδρόμιο. Ο Θεός τώρα έβαλε τον έρωτα μέσα μας για να γίνουμε δημιουργοί μαζί με τον Θεό, να φέρουμε παιδιά στον κόσμο. Και όμως που το έχουμε καταντήσει. Γι' αυτό το λόγο, δηλαδή, η Ορθοδοξία λέει αγνότητα πριν το γάμο, όχι στις προγαμιές σχέσεις. Όχι στις προγαμιές σχέσεις, αυτό λέει. Αυτά ελέγχθηκαν δεκάδες χρόνια πριν, που οι παλιές κοινωνίες είχαν αντίθετες απόψεις. Εδώ όμως βρισκόμαστε σε μία μετεξέλιξη και σε ένα μετασχηματισμό της κοινωνίας μας, όπου παλιές ηθικές εντολές ανήκαν σε παλιές κοινωνίες, όπως δεν μπορώ να δεχθώ και σήμερα που ζούμε στις παρυφές του 2001,
ότι παλιές ηθικές μπορούν να περάσουν σήμερα. Λέω. Αν αμφίβολα, λέγε Μαρία. Μπορώ να σου ρωτήσω κάτι. Γιατί με διακόπτεις. Γιατί μπορώ να σου ρωτήσω κάτι. Όταν με κόβεις, τρελαίνομαι. Γιατί. Τι με κόβεις. Μπορεί να κάνει μονόλογο. Άσε με να ολοκληρώσω, Μαρία μου. Γιατί. Να ολοκληρώσω. Μα μου αρέσει να μιλάω μαζί σου. Θέλω να μιλάς, αλλά τελειώσει και να μιλάς, Μαρία μου. Να μην πω τις απόψεις μου. Μα δεν τελειώνεις ποτέ. Πότε όλο μιλάς. Θέλω να σου πω, η εξέλιξη μήπως τελικά μας κάνει κακό, η πολλή εξέλιξη. Όχι, Μαρία μου, η εξέλιξη δεν κάνει καθόλου κακό για τον εξής λόγο. Ότι άμα οριοθετήσουμε τις σχέσεις μας σωστά, δεν κάνει καθόλου κακό. Σου αρέσει η κοινωνία μας. Πέρα από τις ετικέτες, υπάρχει ο καθένας μας. Υπάρχει εσύ, υπάρχω εγώ, υπάρχει η Ρενάτα, υπάρχει η Σόφη. Σου αρέσει δηλαδή η κοινωνία μας έτσι όπως είναι σήμερα. Υπάρχουν όμως αγνές. Η εξέλιξη της κοινωνίας. Τι υπάρχει. Αγνές. Όχι, δεν υπάρχει. Γιατί μου θέτεις ένα θέμα που σήμερα πάλι διάβαζα ότι κοριτσάκια 12 χρονών παίρνουν ηρωίνη. Πρωτοσέλιδο σε εφημερίδα όχι, σήμερα. Όχι, συγγνώμη κύριε Λεό, η Σόφη μας εννοεί αγνές με την έννοια της παρθενίας, έτσι δεν αυτό είναι. Σόφη. Πώς αντιλαμβάνεται όμως. Πώς το κατάλαβε. Δηλαδή τι θέλετε να πείτε ότι. Πώς αντιλαμβάνει. Το πιάσει αμέσως. Με επιτρέπετε. Εγώ το είπα έτσι εισαγωγικά. Η παρθενία στο Μεσαίωνα έγινε αιτία βασανισμού της γυναίκας. Εγώ αυτό δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι, το αρνούμε. Το αρνούμε. Μπράβο στον κύριο Λεό μας. Καλύτερα η ελληνική νεολαία να αυνανίζεται ή να συνουσιάζονται. Όχι, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ναι, παιδιά. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Εάν κάποιος νέος ή κάποια νέα δεν πάει από τα 12, 14, 18 ή δεν έχει το φλερ της, αυτή θα αυνανίζεται και αυτός θα αυνανίζεται. Όχι, κάνετε λάθος. Συγγνώμη. Κάνετε λάθος. Συγγνώμη, να τελειώσει, κυρία Λουκά, θα απαντήσετε αυτό. Και μόλις τελειώσει θα μιλήσω κι εγώ. Ελληνικός ελληνικός σεβασμός. Ελληνικός χριστιανικός σεβασμός. Σε παρακαλώ, Διονύση, μην ξέρετε αυτά, έτσι. Λοιπόν, μισό λεπτό. Λέω, ήρεμα. Μισό λεπτό, λέω. Λέω, μισό λεπτό. Λοιπόν, το μυστικό λοιπόν είναι το εξής και η απάντηση. Τι θέλει λοιπόν σήμερα και ευθέως και προς την Εκκλησία της Ελλάδος. Βλέπουμε ότι από τη μία πλευρά η κοινωνία, με τα πορνό που έχουν γεμίσει τους πάντες και τα πάντα, βλέπουμε τα περιοδικά που συνέχεια βλέπουμε να συνουσιάζονται μπροστά στην εικόνα κτλ. Με τα τηλεοπτικά κανάλια. Ωραία. Τι θα πρέπει λοιπόν σε ένα τέτοιο δαιμονισμένο κόσμο που έφτιαξαν, μη με διακόψεις κυρία Λουκά, μα το είπατε. Το σύστημα... Να είμαστε ήρεμοι γιατί το τηλεφωνικό κέντρο έχει μπλοκάρει. Έχουν πολλά τηλέφωνα. Της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Τόνι μου. Διότι αν ήθελε η Χριστιανική Εκκλησία θα το έκοβε τα σταμάτα για αυτό. Τόνι. Άρα λοιπόν μην μιλάτε. Θέλει να πει κάτι ο κύριος Λεό. Γιατί έχουν πάρα πολλά τηλέφωνα. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ θέλει να πει κάτι ο κύριος Λεό. Να φωνάζει ρε να παραπορέσει. Άρα λοιπόν θα πρέπει να αυνανίζονται οι Έλληνες. Οι Έλληνες κοινίδες ή να κάνουν έργο. Μα το είπατε δεύτερη φορά κύριε Τόνι. Θέλει να πει κάτι ο κύριος Λεό. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μην δημιουργεί, μην εκφράζεσαι. Σίγουρα από κοντά. Στοί, όχι, σε παρακαλώ. Έτσι, σε παρακαλώ. Μην εκφράζεσαι έτσι. Εγώ έθεσα ένα θέμα. Εκφεύγεις του θέματος, εκτροχιάζεσαι, γύρισε υπτάμενος Ολλανδός. Όχι. Να τελειώσει ο κύριος Λεό. Χωρίς τηλεφωνήσει όμως Ρένα και κύριε Λεό, πρέπει να διακόψει γιατί έχουμε τηλέφωνο. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Μην μιλάτε παρακαλώ εσείς μόνοι σας. Καλησπέρα σας. Έχουμε τηλέφωνο. Παρακαλώ. Μήπως η φωνή σας κάνει τους υπόλοιπους να ησυχάσουν. Μακριά ο δαίμονας από εμάς. Καλησπέρα. Δεν σας ακούμε καθόλου. Μας ακούτε, είσαστε στον αέρα. Μην μιλάτε μεταξύ σας. Μας ακούτε. Μάλλον δεν μας ακούει η γραμμή. Λοιπόν, έπεσε η γραμμή μας. Θέλω να τοποθετηθώ και εγώ πάνω στο θέμα, Λεό. Λοιπόν, με όλο το σεβασμό που τρέφω δεν για το... γραμμή, δεν έπεσε. Α, δεν έπεσε. Απλώς δεν μας μιλάνε, μάλλον. Έπεσε. Τώρα έπεσε. Τώρα Ρένα, όχι. Τι έπεσε. Λοιπόν, πάντως... τώρα έπεσε γραμμή. Πιστεύω να μην έπεσε εξαιτία μου. Όχι, έκαψε τη γραμμή, Ρένα. Είναι εμφανές. Κυρία, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Πάμε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, η ταπεινή μου άποψη είναι ότι πιστεύω δηλαδή, Λεό μου και η κυρία Λουκά, ότι ο... Και οι άλλοι παρόντες. Βεβαίως, ναι. Και οι άλλοι παρόντες τηλέφωνο, αλλά έχουμε και άλλο τηλέφωνο τώρα. Η Μαρία και η Σόφη. Τώρα. Καλησπέρα. Λίγο πιο δυνατά μπορείτε να μιλάτε. Μιλάω δυνατά ήδη. Ωραία, τώρα σας ακούμε. Απλά ήθελα να εκφράσω την ένστασή μου στην κυρία Λουκά. Ορίστε. Που γυρνάει από κανάλι σε κανάλι. Ναι. Εδώ την έχουμε, στο New Channel. Τώρα είναι μόνιμη εδώ. Έχει ρίξει άγκερα, δεν πάει πουθενά. Ορίστε. Εδώ στο New Channel την έχουμε, δεν πάει πουθενά άλλου.
Ας τελειώσει σώσιμο. Θέλει να ρωτήσει ίσως κάτι την κυρία Λουκάκη. Μαρία, με τελειώσει ο κύριος. Μη φαινόμαστε ότι είμαστε αγενείς υπότες της ερήμου. Μα θέλει να μιλάει συνέχεια ο Λεό. Δηλαδή τι κάνουμε εμείς εδώ, Λεό. Ο κύριος μιλάει και μιλάτε εσείς. Εδώ είναι η όαση. Ο κύριος μιλάει και μιλάτε εσείς. Ναι, μιλήστε. Έπεσε. Σόφη μου, θα σε παρακαλέσω. Τι κάναμε τώρα. Θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ. Όχι, να με παρακαλέσει. Να με παρακαλέσει. Όταν μιλάει κάποιο. Ωραία, εσύ μιλήσει και πολύ. Επεμβαίνει. Εσύ. Μαρία μου, γιατί είσαι κακιά. Κακιά, δεν είμαι καθόλου κακιά. Όταν είσαι κακός, γινόμαστε κι εμείς πάρα πολύ κακές μαζί σου. Ο κύριος όμως μιλάει και πληρώνει και πρέπει να τον ακούμε. Άμα τον κόβουμε, δεν κάνουμε. Μα εμείς θέλουμε να μιλάμε και με τον κύριο. Συνεχίζουμε λοιπόν στο θέμα, με επιτρέπεις. Πάμε τηλέφωνο τώρα, έτσι για την ευρεία σας. Έχουμε ξανά τηλέφωνο. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε. Περιμένετε, ησυχία σας παρακαλώ. Δεν ακούμε. Με ακούτε. Σας ακούμε τώρα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ πολύ, μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Θανασίου. Ορίστε. Κύριε Θανασίου. Παρακαλώ. Σας ακούω. Κύριε Θανασίου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που σας βλέπω και που σας ακούω. Είμαι μια πελάτησά σας, σας παίρνω από τη Βυσσαλία. Δεν σας ακούω πολύ καλά. Λίγο είναι πιο δυνατά. Με ακούτε. Ναι, τώρα σας ακούμε. Ναι, λέω τηλεφωνώ από τη Βυσσιά. Θα ήθελα να σας πω ότι και να τα ακούσουν ότι είσαι ένα αξιόλογος αστρολόγος και άνθρωπος. Πέρα από εκεί δεν θα υπευθυνθώ στην κυρία Λουκά. Το καλύτερο που θα έχει να κάνει είναι να κάνει κάποιο κήρυγμα μέσα σε κάποια εκκλησία για να δούμε κατά πόσο χριστιανή είναι, γιατί δεν μας πείθει. Όχι, ήθελα να πείσω να μιλήσουν κάποιοι άλλοι κύριοι αγαπητοί τηλεθεάτρια. Ίσως δεν ξέρει την αξία σας. Για να κάνω δύο ερωτήσεις στην κυρία Λουκά. Εγώ σας θέλω υπεύθυνα γιατί είμαι πελάτησά σας και γνωρίζω τις ικανότητές σας. Η κυρία Λουκά θα πρέπει να ενημερωθεί πάνω στην αστρολογία και μετά να εκφέρει κάποια. Θα αναφερθώ αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω στην κυρία Λουκά, θα το πω σε εσάς. Θα απαντήσω. Ήθελα να ρωτήσω την κυρία Λουκά, εάν είναι παντρεμένη, δεν θέλω να υποστηρίξω την άποψη του κυρία Βαρυντίδη, αλλά απλώς θα ήθελα να ρωτήσω, αν είναι παντρεμένη. Από ό,τι γνωρίζουμε, και αν κάνει έρωτα με τον άντρα της. Είναι προσωπικές ερωτήσεις όμως. Σε παρακαλώ, με συγχωρείτε. Σας παρακαλώ, καλή μου κυρία, το εξής πράγμα. Έχουμε θέσει θέμα επικαιρότητας και δεν επιτρέπεται επί προσωπικού θέματος να λέτε για οτιδήποτε στην εκπομπή αυτή. Σας παρακαλώ θερμότατα, θερμότατα να ακούσουμε να τη γνώμη σας στο βλέπω, θέμα που θέσαμε. Αλήθεια, αν η κυρία Λουκά είναι παντρεμένη, η οποία σας ενδιαφέρει. Λοιπόν, χρειάζεται κάποιο σεβασμό. Όχι, με ενδιαφέρει. Σας ενδιαφέρει. Να απαντήσει και είναι προσωπικό τη θέμα. Παρακαλώ, μιλάμε με παιδιά πριν. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κυρία Ελένη μου. Κυρία Ελένη μου. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν είναι θέμα απάντηση εκπομπή. Αφήστε την όμως να απαντήσει. Ποιο. Κοιτάξτε, είναι προσωπικό το θέμα. Θα σας παρακαλώ πάρα πολύ, θέματα προσωπικά. Ναι, όχι, είπαμε προηγουμένως και λέω, για παιδιά να κάνουμε. Θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ, ο διάλογος τρέχει. Είναι δύσκολη σήμερα, κύριε Λουκά, δεν απαντάει. Σε επικαιρότητα. Δεν έχει πάρει ακόμα παρακαλέσω. Σόφη μου, γιατί μιλάς συνέχεια, κούκλα μου. Έτσι πρέπει να. Μετά τις μία ανεβαίνει, κύριε Λουκά. Και προκαλείς επάταγο. Έχει μουντιάλ τώρα. Πάταγο. Θα παρακαλέσω λοιπόν, θα παρακαλέσω πάρα πολύ σε προσωπικό θέμα να μην απαντάμε. Η κυρία Λουκά έχει ένα ρόλο, παίζει τις απόψεις από εκεί πέρα. Θερμότατα δεν αγγίζει την παρουσία μας. Φυσικά λέω. Σε ευχαριστώ πάρα αυτό, πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα ευχαριστώ. Πολύ. Αλλά το προσωπικό το θέμα φυσικά αφορά για όλους. Συνεχίζουμε και προχωρούμε στην εκπομπή και λέμε. Εάν καλώ. Αν είπατε εσεί, οι αστρολόγοι σατανιστέ. Μα είναι η ΕΠΑ. Η αστρολογία είναι σατανική. Γιατί ψέματα είναι. Αφού είναι. Είναι ντροπή αυτή τη κυρία να πηγαίνει σε εσά. Είναι ντροπή. Ακούστε παρακαλώ τι θα πει ο κύριο. Παρακαλώ πάρα πολύ. Εμεί συνεχίζουμε το θέμα για να τελειώσουμε. Εάν καλώ οδηγήθηκε ή δεν οδηγήθηκε ο δεσπότη Διακίνθου στον ανακριτή κατηγορούμενο επειδή έκανε τι δηλώσει αυτέ. Ότι πρέπει η νεολαία μας, οι νέοι μας να έχουν προγραμμένες θέσεις. Και είχαμε εμείς τότε θα πω, θα μιλήσω, θα απαντήσω εγώ. Παρακαλώ, η Ρενάτα. Παρακαλώ, η Ρενάτα. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, είχαμε μείνει σε μένα, κύριε Αρβανιτίδη. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Θέλω να πω Φιλίππου, Φιλίππου. Φιλίππου, συγγνώμη. Είναι το αρχαιοελληνικό του. Συγγνώμη, συγχώρεστε με. Λοιπόν, θέλω να πω, Λεό μου και κυρία Λουκά και όλη η παρέα μας εδώ, ότι η προσωπική μου άποψη είναι ότι πιστεύω ότι ο κύριος, ο αρχιεπίσκοπος, Ρενάτα, το είπε αυτό ίσως για να πούμε. Συγγνώμη, όχι, δεν διακόψω. Ο Ζακίνθου. Ο Ζακίνθου, ναι, το είπε. Πρέπει να πάμε break τώρα. Break. Τρελαίνομαι για το normal μέγεθος.
Μόνο για corner φυσικά. Pizza corner. Δαγκώστε την. Στον κόσμο των computers είναι και η πιο φιλόξενη. Big City. Τα πάντα έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές. Γι' αυτό το μήνα σούπερ προσφορά Big City. Υπολογιστής BCC Full Multimedia μόνο 219.000 δραχμές. Νίκος Ζιμπάς ΕΠΕ. Ολοκληρωμένο συγκρότημα Nissan. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Ευνοϊκοί όροι χρηματοδότησης, ανταλλαγές. Τμήμα γνήσιων ανταλλακτικών. Οργανωμένο σέρβις, εξοπλισμένο με υπερσύγχρονα μηχανήματα. Νίκο Ζιμπάς ΕΠΕ. Φροντίδα και εμπιστοσύνη. Γρηγορίου Λαμπράκη 382, Κερατσίνη. 2020-2020. Ναι στην ασφάλεια, ναι στη σιγουριά, όχι στο διαρρήκτη. 2020-2020. Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, ιταλικές, υψηλής τεχνολογίας, που κλειδώνουν σε 14 σημεία και σε πολλά σχέδια και χρώματα. Καρυδιά, μαόνι, δρύς, λάκα, δεσποτάκι. 2020-2020. Σε όποιο σημείο της Αττικής και αν βρίσκεστε, τοποθέτηση αυθημερών. Θυμηθείτε, 4 φορές το 20 και αφήστε τους κλέφτες έξω από το σπίτι. Το κέντρο Επίπλου 40 σας προσφέρει δωρεάν διακοπές. Φεύγουμε για Σαντορίνη. Δωρεάν διακοπές. Εμείς πάμε κρουαζιέρα στην Καλλική Ριβιέρα. 7 ημέρες, δωρεάν, χωρίς κλήρωση. Αγοράσαμε τα επιπλά μας. Από το κέντρο Επίπλου 40. Και φεύγουμε διακοπές. Κάθε καινούριο κατάστημα και μια καινούρια ιδέα. Σε λίγες μέρες, La Standa και στο Χαλάνδρι, Κώστα Βάρναλη 11. Ιταλικά πολυκαταστήματα La Standa. Ένας κόσμος που αξίζει. Τα βιβλία του New Studies μας βοήθησαν να καταλάβουμε την πραγματική έννοια της δημοσιογραφίας. Μέσα στο στούντιο του New Channel έμαθα τη γοητεία της κάμερας. Πήρα πολλά περισσότερα από όσα περίμενα στην ηχοληψία. Ελάτε λοιπόν κι εσείς στο New Studies για να παρακολουθήσετε τα καλύτερα εκπαιδευτικά προγράμματα επικοινωνίας με τα πιο σύγχρονα βιβλία και φυσικά να κάνετε την πρακτική σας εξάσκηση στους χώρους του New Studies αλλά και στα στούντιο του New Channel. New Studies. Σπουδές εικονοληψίας, ηχοληψίας, μοντάζ, σκηνοθεσίας, τηλεπαρουσίασης, δημοσιογραφίας, δημοσίων σχέσεων, διαφήμισης και μάρκετινγκ. New Studies. Η τέχνη της επικοινωνίας. Με τη συνεχή υποστήριξη του New Channel. Ερωτικά μηνύματα, ερωτικά συνθήματα, ερωτικά σκάνδαλα, ερωτικά μυστικά, σεξουαλικές παρενοχλήσεις ανωνύμων και επωνύμων στο Ερωτοδικείο με τη Βίκη Μιχαλονάκου. Ό,τι πιο συναρπαστικό, ό,τι πιο επαναστατικό, ό,τι πιο ερωτικό. Στο Ερωτοδικείο. Δηλώσεις συμμετοχής στο 5238-389. Πάλι κοντά σας, χωρίς ελαφρυντικό, εδώ από το New Channel. Εδώ σημαία και τέρατα συμβαίνουν σε αυτήν την εκπομπή. Η κυρία Λουκά είναι κάπως ήρεμη, δεν έχει αρχίσει ακόμα. Γιατί να αρχίσω. Υπονοεί η Σοφία δηλαδή τώρα. Είστε λίγο ευέξαπτη την κυρία Λουκά και σήμερα μας κακομαθαίνετε. Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά, αν μιλάω καμιά φορά με έντονο τρόπο, είναι το πάθος. Έχω το ζήλο αυτό που με πνέει, ναι, και το πάθος. Έτσι, όχι πως
Πάνω σε αυτό διαφωνώ. Υπάρχουν, τι λέτε. Και Λουκά, είμαι και κριτικά. Έχω, είμαι όχι. Να μας απαντήσει. Συγγνώμη, δεν σας προσέβαλα. Κάτι θέλετε να πείτε. Με προσβάλλει. Όχι, συγγνώμη, δεν σας πρόσβαλα. Κάτι θέλατε να πείτε, κυρία Λουκά. Δεν σας πρόσβαλα. Έχετε υπερεπτυγμένες δημοσιογραφικές. Αυτός είναι ο τρόπος και τους αντανά. Ο τρόπος αυτός είναι να βρίσκεται τον άλλο. Κυρία Λουκά, κάτι πήγατε να πείτε για Κρήτη, ε. Θα παρακαλέσω. Ένας θα μιλάει, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μιλάει η κυρία Λουκά τώρα. Κάτι είπε για Κρήτη. Όχι, λέω, είμαι και κριτική. Είμαι από την Κρήτη και έχω αυτό το έντονο. Κριτική είμαστε δυναμικοί. Power, έτσι. Ήρωες, δεν είμαστε. Λέω, η Κρήτη απόψε είναι εδώ. Απόψε η Κρήτη εκπροσωπείται με Μαρία, με Σόφη, με κυρία Λουκά. Κρήτη μ' ακούς. Μ' ακούς. Χανιά με ακούτε. Το Ηράκλειο μας ακούει σίγουρα και μας βλέπει. Και ναι, Άγιος Νικόλας εδώ και η Ελένη και κλείσαμε. Πάντα στην Κρήτη πρέπει να είναι περήφανη που γεννάει όμορφες γυναίκες. Δείγμα αυτής της ομορφιάς είναι εδώ και η Μαρία και η Σόφη. Και η κυρία Λουκά. Βέβαια η Ελένη μας είναι μια άλλη διάσταση εκπληρωμένου φωτός. Ομορφιάς, βγάζει άλλη εκπέμπτη. Σε μια άλλη έκρηξη. Ψυχή και όλα αυτά. Νεύμα και όλα αυτά. Πες τα, πες τα, πες τα. Θα τα πω, σιγά σιγά. Το θέμα μας είναι πίστη να μιλήσει η κυρία Λουκά. Το θέμα μας, με συγχωρείτε, είναι πίστη. Το έγραψα. Είναι, με επιτρέπεις, είναι το θέμα η συμπεριφορά του Ζακύνθου, εάν πρέπει να τιμωρηθεί ή δεν πρέπει να τιμωρηθεί. Για μένα δεν πρέπει να τιμωρηθεί και η Εκκλησία, επειδή πιστεύω ότι ο σημερινός Αρχιεπίσκοπος είναι και συνετός και σοφός και μορφωμένος, πρέπει ο ίδιος να πρωτοστατήσει για να αθωωθεί ο Ζακύνθου. Μακαριότατε, μ' ακούς. Θα δείξεις ένα ακόμη δείγμα μεγαλοσύνης καρδιάς, αθωωνόμενος ο Ζακύνθου, διότι θα δείξουμε ότι η Εκκλησία πάει μπροστά. Δεν μένει πίσω, δεν μπορεί να μείνει πίσω. Κυρία Λουκά, τι λέει ο κύριος Θεοδωρά. Και η δικαιοσύνη... Δεν μιλάτε, κοίτα τι κοινωνίες που ζούμε. Γλυκούλα να δοθεί. Με τα δεδομένα της κοινωνίας μας. Την ερήμητα πράστο, το πράστο είναι μία, το ξέρεις. Συμφωνώ, και... γιατί η Εκκλησία πάει μπροστά, δεν πάει πίσω. Διότι αυτές τις έμφυτες, τις χαρισματικές λέξεις που είπατε, τις λένε κάποια άτομα χαρισματικά, τα οποία έχει... Αυτό που λέτε σημαίνει ότι μας ακούει, μας ακούει ο λαός. Ο λαός βλέπει λαό και αυτό έχουμε και τηλέφωνο. Περιστέρι με ακούς, εγάλεο με ακούς. Κρήτη με ακούς, όλη η Ελλάδα ακούει και βλέπει. Καλησπέρα σας. Έχουμε τηλέφωνο τώρα. Τι κάνετε? Γεια σας. Γεια σας. Εσείς από πού μας τηλεφωνείτε? Από Κρήτη. Εδώ θέλει χειροκρότημα, όπως κάνουν όλες οι εκπομπές. Να μας πείτε... Απόψε η Κρήτη μιλάει! Από πού όμως, γιατί μιλάει! Λέω να μας πει, κυρία, από πού όμως. Από ποιο μέρος της Κρήτης. Ηράκλειο, εδώ. Από τη Ρένα, από τη Μαρία, εδώ. Κοντά, κοντά. Ηράκλειο από πού, ποια περιοχή. Πολλά θέλεις να μάθεις τώρα. Ρένα. Ωραία, ζήτω στο Ηράκλειο, λοιπόν, και να ακούσουμε τη γνώμη της φίλης μας. Λοιπόν, εμένα βασικά η γνώμη μου πάει πιο πολύ προς την κυρία Λουκά. Θα ήθελα να σας εξηγήσω πώς είναι αυτή τη στιγμή η δική μου κατάσταση όσον αφορά τις προγαμιαίες σχέσεις. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαι 20 χρονών, βρίσκομαι με έναν άνθρωπο 4 χρόνια. Ναι. Και πολύ φυσικά και πολύ όμορφα κατά τη γνώμη μου, η σχέση μας έχει ολοκληρωθεί. Λοιπόν, λίγο πιο δυνατά, αν μπορείτε. Δεν είχε ολοκληρωθεί, μας είπατε. Πώς? Δεν είχε ολοκληρωθεί. Όχι, έχει ολοκληρωθεί. Α, έχει ολοκληρωθεί. Άρα έχετε κάνει προγαμία σχέση. Of course, ναι. Αυτό θέλει να πει η κυρία, ότι είναι ικανοποιημένη. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, απλώς εγώ ήθελα να πω ότι δεν νομίζω ότι αυτά είναι. Εγώ προσωπικά πιστεύω πάρα πολύ στο Θεό. Ο γάμος γιατί δεν έγινε όμως? Γιατί. Δεν τα βρήκατε. Αυτό είναι το πρόβλημα για την κυρία Λουκά, ότι δεν έγινε ο γάμος. Ναι, το ξέρω ότι είναι αυτό το πρόβλημα. Εσείς... Απλώς πιστεύω ότι έγινε τόσο φυσικά που δεν νομίζω ότι είμαι υποχρεωμένη να παντρευτώ για να μου συμβεί κάτι τέτοιο. Αυτό το καταδικάζει. Συμφωνώ μαζί σας, συμφωνώ μαζί σας. Αυτό δείχνει τόλμη και αρετή, διότι είπαμε ότι η έννοια του έρωτα είναι θεϊκή και δεν μπαίνει σε καλούπια, δεν μπαίνει σε κανόνες. Δεν παίρνει σε τερτύπια. Είναι ελεύθερη. Είναι αέναη. Δεν παίρνει σε κανόνες. Αυτή είναι η ζωή μας. Και κυρία Λουκά. Μπορώ να απαντήσω. Μπράβο, κυρία Λουκά. Και όλη η Ελλάδα ακούει, λέω.
και βλέπει. Μπορώ να μιλήσω κι εγώ, μπορώ να μιλήσω. Ένας μιλάει και μετά. Ναι, να μιλήσω και μετά. Την κυρία Λουκά, εγώ κοιτάτε, δεν θέλω να σας στενοχωρήσω βέβαια, αλλά διαφωνώ. Μ' αρέσει αυτό το πνεύμα μου. Καλά, πολύ ωραία. Αλλά διαφωνώ. Δεν μπορεί να είναι αλληλεγγύη. Τηλεοπτικό διαφωνώ. Ακούμε τώρα την κυρία Λουκά. Ναι, διαφωνώ. Είναι ακόμη στο τηλέφωνο η κοπέλα. Είναι, είναι. Ναι, διαφωνώ. Και πιστεύω ότι αυτή η κοπέλα, δηλαδή όλοι οι άνθρωποι συζούν, ως ανδρόγυνα συζούν και δεν παντρεύουν, δεν έχουν ευλογηθεί, δεν έχουν πάει στην εκκλησία να τους ευλογήσει ο Θεός. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν στο ψέμα, δεν ζουν στην αλήθεια, ζουν στο σατανικό δρόμο. Δεν ζουν στον ορθόδοξο, στο χριστιανικό. Αν ήταν στο τηλέφωνο θα τη ρώταγα, βέβαια τώρα δεν είναι. Να τη ρωτήσω, δεν νομίζω να είναι ικανοποιημένη, δεν νομίζω. Όταν είναι... Άρα κάτι ήξερα, Σοφία. Ωραία, ωραία. Ακούτε, Μαρία, ακούτε, είναι σήμερα. Ακούτε. Ναι, ακούω. Ναι. Αυτή τη στιγμή δηλαδή συζείτε με ένα νεαρό. Όχι, δεν συζώ. Έχω μία σχέση μαζί του εδώ και 4 χρόνια. Α, δεν ζείτε μαζί. Η οποία μπορεί να καταλήξει στο γάμο, βέβαια. Το θέμα ποιο είναι. Ρωτήσατε αν πιστεύω ότι είμαι ικανοποιημένη. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένη, γιατί πιστεύω ότι έχω κάνει την κατάλληλη επιλογή. Είμαι αυτή τη στιγμή μαζί του 4 χρόνια, ζω τις καταπληκτικότερες στιγμές της ζωής μου. Μου φέρεται υπέροχα. Πολύ ωραίο, πολύ ευχαριστώ. Να πάει και ένα ζευγάρι που θα πάει καλά αυτή την εποχή. Μαρία, μ' ακούς. Εγώ είμαι ευτυχισμένη, γιατί πιστεύω ότι αυτό που κάνω είναι σωστό και το νιώθω σωστό. Ότι από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι θα υπάρξει ένας νόμος. Κοιτάτε, κοπελιά, εδώ σε αυτή τη ζωή δεν ήρθαμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε εμείς, αλλά να ζήσουμε την αλήθεια. Και εσείς αυτή τη στιγμή ζείτε σε ένα ψέμα, ζείτε σε ένα όνειρο, δεν ζείτε την αλήθεια, απλούστατα. Ζείτε δηλαδή. Και ήθελα να σας ρωτήσω, εγώ πιστεύω, αν τον αγαπούσατε πραγματικά αυτό το νέο, θα θέλατε να τον παντρευτείτε. Θα θέλετε να ζείτε συνέχεια μαζί. Μα μπορεί να το κάνει αργότερα αυτό. Καταλάβετε, δηλαδή πιστεύω ότι δεν τον αγαπάτε πραγματικά και κοροϊδεύετε και τον εαυτό σας και τον νεαρό. Δηλαδή αλληλοκοροϊδευόσαστε τώρα. Ναι, μεν τον αγαπάω και θέλω να ζήσω μαζί του και όλα τα περιφερή, εντάξει. Απλώς από την άλλη, θέλω να σπουδάσω, θέλω να κάνω την καριέρα μου. Δεν υπάρχει λόγος να δεσμευτώ από το σπίτι. Γιατί δεν σας εμποδίζει αυτό. Εγώ πάντως είμαι μαζί σας. Όπως και ο λαός είναι μαζί σας, γιατί έχουμε μια μοντέρνα άποψη. Το είπατε προηγούμενα. Ο καθένας επιλέγει τον σύντροφό του γιατί τον θέλει. Και τον χωρίζει πάλι γιατί τον θέλει. Τα υπόλοιπα είναι υπτάμενα του ουρανού που δεν τα ακουμπάω. Και κυρία Λουκά, έχει το δικαίωμα να διαφωνεί. Διαφωνεί δικαίωμα. Έχει τις δικές της απόψεις. Μαρία μου, δεν διαφωνεί. Εκφράζει την άποψή της. Κοιτάξτε, δεν είναι άποψη. Αυτά που λέω είναι η αλήθεια με αλφα κεφαλαίο. Η αλήθεια είναι η ορθοδοξία. Η μόνη αλήθεια είναι η ορθοδοξία. Εμείς είμαστε οι μοντέρνοι, οι προοδευτικοί. Είμαστε μέσα στα πράγματα. Προχωράμε μπροστά και η αμαρτία πάει πίσω. Η αμαρτία πάει πίσω. Εμείς είμαστε οι μοντέρνοι, προοδευτικοί, δυναμικοί, αγωνιστές. Εμείς είμαστε όλοι μαζί. Κοντά στη ζωή, η κυρία Λουκά παίρνει μπρος. Ζούμε την αλήθεια που είναι η ορθοδοξία. Ελένη μου. Πω, τα λέτε πολύ ωραία, κυρία Επαναστάτες. Πού επαναστάτες, στο χάος. Στην αμαρτία, επανάσταση στην αμαρτία. Στο χάος. Ο Τζέιμς Ντίν, κυρία Λουκά, σήμερα. Στο ρόλο του Τζέιμς Ντίν. Ένας, όλοι θα μιλήσουν. Ένας. Συγγνώμη, κύριε Λεό. Τα λόγια Να γι' αυτό η Εκκλησία δεν πάει μπροστά ποτέ. Μπράβο στο Μητροπολίτη Ζακύνθου. Μπράβο. Μπράβο στο Μητροπολίτη Ζακύνθου. Ωραία, δώσε το μικρόφωνο τώρα. Αντί η Εκκλησία να ασχοληθεί με τόσα σκάνδαλα και τόσο ομοφυλόφιλους ιερείς, ασχολείται με τις δηλώσεις του Μητροπολίτου Ζακύνθου. Όχι όλοι οι ιερείς βέβαια, αλλά υπάρχουν ορισμένοι ομοφυλόφιλοι και αυτούς πρέπει να τους διώξουν. Δώσε το μικρόφωνο τώρα, εντάξει. Να τους διώξουν η Εκκλησία. Διονύση. Και μπράβο, ναι στις προγραμμίες σχέσεις. Διονύση, δεν σας υπέρει. Πάμε. Αυτό ήθελα να πω. Αυτό θα το δείξουμε. Αυτό είναι καλό, μου αρέσει.
Βρε, τι είναι αυτό. Πού είναι οι εκπομπέ που κάνουμε σοβαρέ, όπω ήταν η ήρεμη. Η εκκλησία ήταν υποχρεωτική. Έπρεπε να κάνει αυτό το. Κουκουρούκου έχει γίνει η εκπομπή. Κουκουρούκου. Η εκκλησία. Θα μα πείτε τι δουλειά κάνετε όμω. Οι πατέρε τη εκκλησία μα. Τι δουλειά κάνετε όμω. Τι δουλειά κάνετε. Νοσηλεύτρια. Γιατρεύει τον πόνο. Να απορρίψουν αυτό το οποίο είπε ο Χρυσόστομος, ναι. Γιατί είναι γραμμένα μέσα στο Ευαγγέλιο. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού. Δεν μπορεί ο καθένας να το κάνει στα μέτρα εσείς του. Εσείς είχατε όμως προγραμμίες σχέσεις. Κι αν σε μερικούς φαίνονται αυστηρά, ήταν αυστηρός. Λοιπόν, σας παρακαλώ, κύριε. Πάμε να σας παρακαλώ, κυρία. Την ξέρετε την κυρία. Ένας-ένας. Λοιπόν, αυστηρός ήταν και ο Χριστός. Δεν φταίει η κυρία Λουκά που έτσι... Κυρία μου, στο μεσαία να ζείτε. Στο μεσαία έχετε κανένα πρόβλημα, κύριε Λέω. Στο μεσαία να ζείτε. Δεν είναι μεσαίωνας αυτός. Προμεσαίωνικα είναι. Δεν ξέρω αν είναι οι άνθρωποι και πάνε οι γέροι όλοι. Διονύση, σε παρακαλώ. Ένας ένας να μιλάμε, παιδιά. Δεν θα κάνετε προσωπική συζήτηση ο ένας με τον άλλον τώρα. Ένας ένας. Σεβαστείτε. Σας παρακαλώ πολύ, σεβαστείτε. Λοιπόν, σας παρακαλώ, πρέπει να ελέγξω εδώ την κατάσταση. Σας παρακαλώ, μην κάνετε να φωνάζω. Σεβαστείτε το σκηνοθέτη. Σε παρακαλώ. Ένας ένας να μιλάει. Σας παρακαλώ όλους, όχι έναν έναν, όλους σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εκτός πλατό σας παρακαλώ, θα λύσετε τις προσωπικές διαφορές. Διονύση. Σας παρακαλώ, κυρία. Σας παρακαλώ. Λέω, δώσε τάξη. Σας παρακαλώ, κυρία μου. Εκτός πλατό θα λύσετε τις προσωπικές σας. Το μικρόφωνο κοντά. Μπορεί κανένας άνθρωπος να μην είναι τέλειος και όλοι από εμάς να έχουμε κάνει οτιδήποτε, ας πούμε. Έχει ο καθένας, είναι ελεύθερος να κάνει τι θέλει. Αλλά δεν μπορούμε να καταργήσουμε το τέλειο. Όπως την ιδεώδη αγάπη, ας πούμε, δεν μπορούμε να την καταργήσουμε επειδή εμείς δεν είμαστε ανίκανοι να αγαπήσουμε, ας πούμε, πραγματικά. Εσείς που είστε και σε μικρή ηλικία, πιστεύετε στον έρωτα. Εγώ είμαι σε μικρή ηλικία. Είστε νεαρός. Οπωσδήποτε πιστεύω στον έρωτα. Δεν μου είπες όμως τη γνώμη 27. Σου. Εάν καλός ή κακός οδηγείται ο Ζακύνθου κατηγορούμενος. Καλός έκαμε. Αυτό είναι το θέμα μας άλλους. Είναι γνωστή ότι. Απαγορεύει τις προγραμμιές σχέσεις και πιστεύει σε κάτι ιδεατό και σε κάτι διαφορετικό. Τώρα από εκεί πέρα. Καλός θα πιστεύει ή κακός η Εκκλησία. Είστε υπέρ της σίγουρα, ε. Δεν είναι. Καλός ή κακός. Καλός ή κακός. Καλός το πιστεύει. Γιατί το πιστεύει καλός. Δεν έχει καμία σχέση η ορθόδοξη άποψη με τον πουριτανισμό και τις ηθικές αναστολές. Επαναλαμβάνω, μην μπερδευόμαστε. Το θέμα είναι το εξής. Επαναλαμβάνω για να περάσουμε και το μήνυμα στην κοινωνία μας. Με επιτρέπεις. Επαναλαμβάνω, ο Ζακύνθου έκανε κάποιες δηλώσεις και πάει κατηγορούμενος. Τον κατηγορεί η Ελλαδική Εκκλησία ότι ξέφυγε των ορίων και μάλιστα τον πάει με την κατηγορία του Νικολαϊτισμού, μια θεωρία παλιά του Βυζαντίου, ναι. Εκεί που υπήρχαν οι ίντρικες, εκεί που υπήρχαν οι αυτοκράτορες, εκεί που υπήρχαν οι δολοφονίες, σε παρακαλώ Ελένη μου, εκεί που όλα πουλιώσανε και σφάζονταν. Εμείς λοιπόν είμαστε σε μια άλλη εποχή. Γιατί εσύ πρέπει να αλλάξει πρόσωπο. Δεν είμαι αρμόδιος οπωσδήποτε να πω τι θα κάνει η Ιερά Σύνοδο και αν θα καταδικάσει κάτι. Δεν με ενδιαφέρει αυτό, με ενδιαφέρει, επαναλαμβάνω κατά τη γνώμη σου. Τη γνώμη σου ζητώ, εάν ο Ζακύνθου καλός ή κακός οδηγείται κατηγορούμενος. Καλός πρέπει να εξεταστεί σίγουρα. Όταν εκφράζεται την άποψή σου ζητώ. Ναι, πρέπει να εξεταστεί. Πιο κοντά λίγο το μικρόφωνο. Κλείστε το κινητό. Να... Απαγορεύονται τα κινητά. Λίγο τα κινητά. Πιστεύω ότι θα πρέπει να εξεταστεί από την Ιερά Σύνοδο. Πάρα πολύ για τα κινητά. Για να μην υπάρχει σύγχυση. Δηλαδή να βγει μια απόφαση. Όχι ότι πιστεύω ότι πρέπει να καταδικαστεί ο άνθρωπος. Ότι να πάθει καμία τιμωρία. Κυρία Αδόνη, ποιος που είναι τηλέφωνο. Θα πρέπει να τιμωρηθεί. Έχετε θαυμαστές. Θα πρέπει να υπάρχει κάποια άποψη σταθερή στην Εκκλησία. Για να μπορεί ο κόσμος να έχει μια κατεύθυνση. Δηλαδή δεν μπορεί να λέμε ότι. Ας πούμε, απαγορεύονται οι προγραμμίες σχέσεις. Αλλά ναι, μεν, όπως και σε μια επιστήμη, νομίζω. Όπως και σε μια επιστήμη. Να πάμε παρακάτω όμως. Κύριος, να πάμε παρακάτω που λέει. Φεύγουμε λοιπόν το θέμα. Ναι, να τελειώσουμε, ναι. Να τελειώσουμε. Η Ιερά Σύνοδος έχει υποχρεώσει να κάνει το καθήκον της. Και σαν αστρολόγος κάνω μία πρόβλεψη ότι θα απαλλαγεί. Διότι αν δεν απαλλαγεί, θα υπάρξουν άλλα προβλήματα τα οποία δεν είναι προβλεπόμενα τώρα σε αυτή την εκπομπή που μιλάμε. Εγώ για να τελειώσουμε, να ολοκληρώσουμε την άποψή μας. Πάμε στην κυρία Λουκά για να μας πει την άποψή της. Όχι, να μην κάνετε εσείς, να μην μιλήσετε εσείς. Θα πάει στον αέρα. Όχι, να μην κάνετε καμία πρόβλεψη. Όχι, ακούγεστε στις Μεντιού, θα κάνετε και στις πρόβλεψη. Θα δικαιωθεί το Ευαγγέλιο που υπηρετεί οι πατέρες. Θα διαχωρίσουμε τους ρόλους εδώ μέσα. Σε παρακαλώ, δώσ' το μικρόφωνο εδώ.
Φέρνω το μικρόφωνο εδώ. Εδώ φέρνω. Το μικρόφωνο στον κύριο Λέο. Κράτα του, έτσι μπράβο. Άστο εδώ. Άστο εδώ. Συνεχίζουμε λοιπόν και ολοκληρώνουμε την άποψή μας για το εξής θέμα. Εφτάσαμε. Ακούμε τον κύριο Λέο. Διονύση. Σας Διονύση. Παρακαλώ, είπαμε. Πώς πλάτε όλα αυτά. Σεβαστείτε εδώ το κοινό που μας βλέπει την εκπομπή μας. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Είναι πολύ σοβαρή. Μιλάει ο κύριος Λέο. Να ολοκληρώσω και μετά... Όλη η Ελλάδα ακούει Λέο. Να τελειώσουμε. Και βλέπει. Με το θέμα αυτό θα τελειώσουμε με την εξής σπονδή. Για εμένα η Εκκλησία με την αθώωση του Ζακύνθου αυτή την απόφαση αναμένω σαν Έλληνας πολίτης θα κάνει ένα βήμα μπροστά. Και το είπα και προηγούμενα και το επαναλαμβάνω. Ότι ο σημερινός μακαριότατος που η όλη Ελλάδα τον αγαπά σε μεγάλο ποσοστό για την πρωτοποριακή του θέση πιστεύω ότι θα συμβάλλει απόλυτα στην αθώωση του Ζακύνθου γιατί ο Ζακύνθου εξέφρασε μία άποψη που κυλάει στις φλέβες του λαού. Και ξέρει ο μακαριότατος ότι οι νεολαίοι είτε πούμε είτε δεν μπούμε, αυτοί κάνουν και προγαμιαίες σχέσεις και ερωτικές σχέσεις και ζουνε τα νιάτα δηλαδή, τους. Δηλαδή, Λεό, ρωτήσω κάτι. Ίσως το έκανε αυτό, Λεό μου, ο Μακαριότατος, για να προσελκύει, για να φέρει τους νέους περισσότερο στην Εκκλησία. Για να φέρει τους νέους πιο κοντά στην Εκκλησία. Δεν πιστεύω ότι το έκανε. Δεν τους φέρνει έτσι στην Εκκλησία. Και θέλω να κάνω μία παρέμβαση και να πω, αυτό με τον Νικολαϊτισμό έχει... Η κυρία Λουκά και μετά σαν σε λάβει σοφία. Ήρεμα παρακαλώ. Ναι, δυστυχώς υπάρχει, στα χρόνια του Βυζαντίου υπήρχε αυτός ο λεγόμενος Νικολαϊτισμός, ελεύθερος έρωτας πριν το γάμο και όλα αυτά, και μέσα στην Εκκλησία, δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία που το πιστεύουν. Δηλαδή ο πονηρός, να μην πω Σατανάς, φοβάστε τη λέξη, χτυπάει εκ των εξαριστερών, χτυπάει. Ναι, χτυπάει, βλέπουμε ότι χτυπάει και θέλω να καταγγείλω ότι ο παδός αυτού του Νικολαϊτισμού, δυστυχώς, σας λέω υπάρχουν άνθρωποι μέσα στην εκκλησία που πάνε στην εκκλησία, εξομολογούνται, κοινωνούν και όμως είναι Νικολαίτες, δηλαδή ανήκουν σε αυτή την αίρεση. Και όχι μόνο. Και καταγγέλλω το Γιαναρά. Ένας καθηγητής πανεπιστημίου στην Πάντιο είναι Νικολαίτης, ανήκει στον Νικολαϊτισμό. Μην τον ακούτε άνθρωποι. Μην τον ακούτε μακριά από το Γιαναρά. Κίνδυνος θάνατος και δυστυχώς, να μην πω τώρα, τον έχουν και μιλάει και σε εκκλησίες και παντού. Ελένη μου. Καταγγέλλω τον Γιαναρά. Να μας πει γνώμη του και κύριο Σταυρίδη. Σε παρακαλώ, μην τον ακούμε. Να κάνουμε λίγο τη διάλογο ήρεμο. Τόλι μου, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Ελένη, να σε παρακαλώ. Να σου κάνω ένα ερωτηματάκι πιο πιπεράτο. Θα σε αρέσει το πιπεράτο. Είδες ποτάδες. Καυτό ερώτημα. Πρέπει να παντρεύονται. Δεν πρέπει. Ενώ παντρεύονταν στα πρώτα χριστιανικά χρόνια πριν τον νόμο του Ιουστινιανού. Γιατί μετά δεν παντρεύονται, τι κάνουν. Πώς πολεμάνε την ανθρώπινη φύση, να με θεωρίες, θεωρίες. Όχι να σε απαντήσω αυτό. Θα μου απαντήσετε με ευθύνη. Να απαντήσει η κυρία Λουκά. Ναι. Ήθελα να απαντήσω πάνω σε αυτό, ναι, όπως ξέρετε στην αρχή παντρεύονταν οι δεσποτάδες. Το Γρηγόριος ο Ναζιαρζινός παντρεμένος. Μετά όμως, επειδή ακριβώς, ναι, στην αρχή υπήρχε αυτό το μέτρο. Και κατηγορούσε ο Χρυσόστομος, ο Κωνσταντινουπόλεος. Μην κρυβόμαστε, ναι. Μην τα παίζουμε στη Θοκάμηλη, στην έρημο. Απάντησέ μου. Πρέπει να μπράβο, να αφήσω να απαντήσω κύριε Λουκά. Πρέπει ή δεν πρέπει. Όχι χαμόγελα. Πρέπει ή δεν πρέπει. Σήμερα η Ελένη είναι αγνώστη. Να απαντήσει κυρία Λουκά. Δεν είναι πολύ ήρεμη κυρία Λουκά. Απόψε επικροτώ Ελένη. Χειροκρότημα στην κυρία Λουκά. Σήμερα είσαι Απολώνια αγάπη. Μην τη λέτε και αρχίσει. Μην τη λέτε Απολώνια. Σαν άγγελος είσαστε απόψε. Σαν άγγελος. Δεν μου απάντησε Ελένη. Πρέπει ή δεν πρέπει. Με ηρεμία. Αφήστε την κυρία Λουκά πια. Κύριε, τι έχουν πάρει απόψε. Κοιτάξτε, στην αρχή υπήρχε αυτό το μέτρο, αλλά μετά είδαν ότι τα διάφορα προβλήματα της Εκκλησίας, γιατί δηλαδή ο άρχοντας, γιατί αυτός είναι ο πρώτος στην Εκκλησία, ο αρχιεπίσκοπος ή ο κάθε δεσπότης στην περιοχή του, είναι ο πρώτος. Είχε πολλά προβλήματα, έτρεχε από εδώ, έτρεχε και δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα, δεν μπορούσε να έχει οικογένεια. Και τη Μητρόπολη του ήταν πολύ δύσκολο. Και έτσι πάρθηκε η απόφαση
απόφαση Ιερά Συνόδου, ο κάθε δεσπότης, ο κάθε, και ο Αρχιεπίσκοπος, ο Μητροπολίτης, να μην παντρεύει, να είναι άγαπος. Καταλάβετε, για να μπορεί να ανταπεξέλθει στα προβλήματα, γιατί δύο καρπούς δεν μπορούμε να κρατάμε. Και την οικογένεια και όλα αυτά. Διαφωνώ όμως εδώ. Εγώ διαφωνώ σε ορισμένα πράγματα. Να μας πει και την γνώμη. Πολύ μιλάτε, πολύ μιλάτε. Να απαντήσω βασικό. Το βασικό, έτσι. Με επιτρέπει αυτό που είπες, είναι μια θεωρία. Αλλά λέει και κάπου αλλού, η παρθενία την αντέχουν οι άνθρωποι, εμείς δέδοτε. Και αυτοί που δεν την αντέχουν, τι κάνουμε. Μην μιλάτε. Θα γίνουν ανώμαλοι, πες τα. Δεν ακούγεται, κυρία Έτσι. Μην γίνετε λέσιμο με αυτούς που δεν αντέχουν. Γιατί θα γίνουν ανώμαλοι. Να μην γίνονται, να μην γίνονται. Α, μπράβο. Α, να μην γίνονται. Γέμισε η κοινωνία μας ομοφυλόφιλους, παιδιά μου. Να μην γίνονται. Έτσι. Α, μην γίνονται. Να μην γίνονται. Να μην γίνονται. Είναι πολύ σοβαρό. Δηλαδή, όλοι οι ομοφυλόφιλοι που είναι ομοφυλόφιλοι θέλουν να γίνουν παπάδες. Τι λέτε τώρα, όχι, να σας κάνω μια ερώτηση. Αυτό που φοράτε εκπέμπει κάτι, γιατί έτσι πολύ. Ναι, εκεί κατευθύνομαι. Θα ρωτήσουμε τον κύριο. Να ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη, κύριε Τόνι, μπορώ να ρωτήσω κάτι. Επειδή μου έρχεται μια λάμψη, έτσι από απέναντι. Έχουμε λάμψη και οι δυο μας. Έρχεται και διαβάζει την βιβλιοθήκη. Αυτό που φοράει. Λοιπόν, το μυστικό λοιπόν, κύριε Λεό, με συγχωρείτε, μπορώ να έχω το λόγο. Είναι το εξής. Ο ζών κατά φύση ζει κατά Θεόν και κατά ρετήν. Ο ζών κατά φύσιν, όποιος ξέρει αρχαιοελληνικά, ας το εξηγήσει. Ο ζών κατά φύσιν. Πιστεύει, κυρία Λουκά, ο Χίος Θεούς. Άρα τι είναι, είναι ιδωλολάτρες. Μήπως είναι ιδωλολάτρες. Αυτός που παραβιάζει τη φύση είναι εναντίον του Θεού και εναντίον της ανθρώπινης κοινωνίας. Όχι ιδωλολάτρες, είμαι αρχαιοελληνιστής. Είμαι αρχαιοελληνιστής, διηστής με την Αθηνά. Πιστεύει ο Χίος Θεούς. Και τον Έλληνα Ιησού. Τον Έλληνα Ιησού, ο Ιησούς ανάποδα, το διαβάζει ο κόσμος. Λοιπόν, ανάποδα. Ναι. Πιστεύετε στον Ιησού Χριστό, κύριε Τόνι. Αφού είπε ότι είναι Έλληνας, με ρωτάς αν πιστεύω στον Ιησού Χριστό. Μα η Αγία Γραφή δεν λέει ότι είναι Έλληνας. Η δικιά μου Αγία Γραφή λέει ότι είναι Έλληνας. Άρα πιστεύετε στην Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία. Γιατί βαλθήκατε όλοι τον Έλληνα Ιησού να τον κάνετε Εβραίο. Για να ανεβάσετε το σιωπισμό πάνω από τον Ελληνισμό. Πάρτε λοιπόν τη θέση σας. Να το αποδεικνύει ο κύριος Λεό. Αθήνα, Ιερουσαλήμ. Αρχαία Αθήνα, Ιερουσαλήμ. Να τελειώνει. Τόνι μου, ξεφύγαμε από το θέμα και είπα ένα άλλο Ελένη, θέμα. Τόνι μου, Τόνι μου, σε παρακαλώ. Πρέπει να ηρεμήσω όμως γιατί έχουμε τηλέφωνο χωρίς ηλεκτρικό τώρα. Πάμε. Σε παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Έτσι, μπράβο. Καλησπέρα σας. Λίγο πιο δυνατά γιατί εδώ μιλάμε όλοι μαζί, βλέπετε. Καλησπέρα σας. Χαύρα Ιού. Όχι Ιουδαίων, Ελλήνων. Καλημέρα. 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 Καλά εσείς. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε. Θα ήθελα να ρωτήσω από την κυρία Λουκά. Στην κυρία Λουκά. Ναι, δική σας κυρία Λουκά, ορίστε. Με τα πράσινα κούκλα σήμερα. Ναι, πάρα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Πολύ γλυκιά δεν είναι η κυρία Λουκά. Είναι εδώ, εξυγχρονίστρια σήμερα. Κουλάμπι. Θα ήθελα να τη ρωτήσω κάτι. Γύρω περί του σεξ. Λίγο πιο δυνατά, αν μπορείτε. Ναι, θα ήθελα να τη ρωτήσω κάτι γύρω περί του σεξ. Ναι. Να τη ρωτήσετε. Γιατί όταν τη λένε κάτι, εξάπτεται. Ναι. Και λέει δεν είναι καλά πράγματα αυτά, είναι του διαβόλου και περιτιάτα. Έχετε άδικο. Σήμερα η κυρία Λουκά είναι πολύ ήρεμη. Αλλά είναι για προηγούμενες φορές. Για προηγούμενες εκπομπές. Δεν άκουσα. Είναι πάρα πολύ άψογη. Δεν σας ακούμε λίγο πιο δυνατά, μπορείτε να μιλάτε. Ναι, σήμερα είναι πολύ άψογη. Άψογη, έτσι, άψογη. Άψογη. Έτσι, ένα χειροκρότημα λοιπόν στην κυρία Λουκά. Η κυρία Λουκά προσαρμόστηκε. Παρουσιάζει το πνεύμα Λεό. Ένα καινούριο πρόσωπο από τα παιδιά. Όλη η Ελλάδα ακούει Λεό. Με τον Ιησού που έχουν έρθει κοντά. Ο αρχαίος Απόλλων με τον Ιησού που έχουν έρθει κοντά. Τώρα θέλω χειροκρότημα. Για όσους καταλαβαίνουν. Συνεχίζουμε. Η κυρία Λουκά όμως διαφωνεί σε αυτό. Να τοποθετηθεί ο κύριος Λεό. Διαφωνείς, όχι κυρία Λουκά. Η κυρία Λουκά, αλλά διαφωνείς. Ξέρω τι σημαίνει Απόλλων, Θεός Απόλλων. Φως, Θεός, ο Θεός ήταν ο Ιησούς Χριστός. Όχι, αρχαίοι. Καθίστε κάτω. Θα καθίστε κάτω. Σας βγάλω έξω, θα καθίστε κάτω. Θα καθίστε κάτω. Ναι, να βγείτε έξω. Ωραία, βγείτε έξω. Βγείτε έξω. Κύριε Λεό, σας παρακαλώ. Για ηρεμήστε. Μην χρειάζεται να μιλήσετε σήμερα, δεν μπορώ. Α, είναι στο τηλέφωνο. Είστε στη γραμμή μας.
Μην μιλάς. Είναι στην γραμμή, δεν μιλάω. Η κυρία είναι στην γραμμή και περιμένει. Σεβασμό στον τηλεθεατή. Βέβαια. Θα μιλήσει την κυρία Λουκά. Δύο-τρία πραγματάκια. Εάν έχω εγώ δύο γυναίκες. Ναι. Δύο κοπέλες. Από τους χρόνους. Χωρίς γάμο, όχι δίγαμος. Ε, ναι, όχι δίγαμος. Άγαμος. Όχι δηλαδή μία παντρεμένη και μία ανήπαντρα και δύο ανήπαντρα και δύο ανήπαντρος. Φιλενάδες δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, αυτό που δηλαδή θα ταιριάζει κάπου, ξέρω εγώ... Αν είστε αμαρτωλός ή όχι, θέλετε να μάθετε. Ναι. Εδώ λέμε με μία, να ότι με την προγραμμία σχέση... Να απαντήσετε, κυρία Λουκά. Κυρία Λουκά. Η αρμόδια. Η αρμόδια. Αφήστε με να μιλήσω. Απαντάει η κυρία Λουκά τώρα. Ο λόγος εσάς. Δεν κατάλαβα. Γιατί μιλάτε όλοι. Όχι όλοι μαζί. Κοιτάτε, κύριε μου, κοροϊδεύετε τον εαυτό σας. Δηλαδή, εσείς και τις κοπέλες κοροϊδεύετε και τον εαυτό. Για μένα είστε ένας δηλός, ένας άνανδρος. Έτσι το λέω. Γιατί κακό είναι αυτό. Ακούστε, η κυρία Λουκά, με συγχωρείτε. Δεν εγκοροϊδεύει τον κόσμο. Μου επιτρέψε, λένε. Ακούστε, κύριε, το ότι έχετε δύο γυναίκες είναι προσωπικό σας θέμα. Δεν είναι θέμα της εκπομπής, είναι δικιά σας επιλογή. Καλά κάνετε, να έχετε όμως όχι δύο, 113. Να μας απαντήσει όμως και η κυρία Λουκά. Αντέχετε, αυτό είναι το πρόβλημα. Τα υπόλοιπα είναι εκτός θέματος. Αλλιώς θα πάρει όλη η Ελλάδα, ακούει, λέω. Ούτε αμαρτάνετε, ούτε ξαμαρτάνετε. Ο κάθε άνθρωπος με τον τρόπο της ζωής του επιλέγει τη ζωή του την ίδια. Κύριε Λουκά, τα υπόλοιπα δεν αμαρτάνω και ούτε αμαρτάνω. Η αμαρτία είναι ενοχή που έχει εφευρεθεί δυστυχώς για να μην απαντάει ο άνθρωπος στη ζωή του. Δεν δέχομαι ότι υπάρχει αμαρτία όταν υπάρχει ένα θέλω σε μια ανθρώπινη σχέση. Αυτή είναι η απάντηση. Μας απαντήσει και η κυρία Λουκά. Ναι, ήθελα να απαντήσω. Διαφωνώ με τον κύριο Λεό. Ναι. Να πεις και... τη γνώμη σου, Ελένη. Ναι, διαφωνώ. Αυτά που λέω είναι η αλήθεια με άλλο κεφαλαίο. Δεν είναι θέμα γνώμης. Αυτή είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι η ορθοδοξία. Και αυτό το μήνυμα, δηλαδή, όταν κάποιος θέλει να παντρευτεί, δεν αντέχει να μένει αγνός. Υπάρχει και ο γάμος. Μπορεί να πάει να τον ευλογήσει η Εκκλησία, να τον ευλογήσει ο Θεός και να παντρευτεί. Να κάνει μια. Θεσμό του γάμου και να παντρευτεί. Βεβαίως, να με την. Ναι, με θα απαντήσω στην καλή μας την Ελένη με το εξής θέμα. Να τελειώσω και εγώ τώρα, δεν τέλειωσα. Τέλειωσε. Τέλειωσα. Έλα, μωρό μου, τέλειωσε. Ωπα, δηλώσει. Ήθελα να τελειώσω και να πω. Για μένα αυτό είναι ένας άντρας, πραγματικός άντρας και πραγματικός ήρωας, μπορώ να πω, είναι αυτός. Δεν αντέχω χωρίς γυναίκα. Θα πάω να παντρευτώ, να με ευλογήσει ο Θεός να παντρευτώ. Τα άλλα όλα έχω μία πριν το γάμο, έχω μετά. Μιλάτε όλοι κοροϊδία, μαζί. Το ένα είναι για μένα, φοβάται τις ευθύνες του. Είναι άνανδρος, είναι δηλός. Μην μιλάτε όλοι δεν μαζί, ένας-ένας. Δεν ξέρει τι του γίνεται. Όχι όλοι μαζί. Δεν τελείωσα, συγγνώμη. Μα μιλάτε όλοι μαζί. Ένας-ένας. Να τελειώσω, τελείωσα, ναι. Τέλειωσε. Ναι, όχι όλοι μαζί. Μην μιλάτε όλοι μαζί. Σημαίνει ότι φοβάται τις ευθύνες. Καλά, σιγά μην πέσεις μέσα. Φοβάται τις ευθύνες. Τι ωτολογίζει να πράσινες, σε ψάχνουμε μετά. Συγγνώμη, παραπάτησα. Καταλάβεις, εξελπίτης. Φοβάται τις ευθύνες του γάμου. Είναι φοβιτσιάρης για μένα αυτός ο άνθρωπος. Τώρα ο κύριος Λεό θα δώσει το μήνυμα. Ο κύριος Λεό θα δώσει το μήνυμα. Οι ευθύνες αυτές είναι πολύ μεγάλες. Γι' αυτό πρέπει να πάμε σε ένα τηλέφωνο. Ωραία, μετά το τηλέφωνο όμως θα δώσει ο κύριος Λεό το μήνυμα. Καλησπέρα σας. Ναι, με την κυρία Λουκά μπορώ με την να κυρία μιλήσω. Λουκά. Βέβαια, δικιά σας κυρία Λουκά. Ναι, σας ακούω. Κυρία Λουκά. Μ' ακούτε? Ναι, βεβαίως. Σε ακούμε. Εσείς μας ακούτε. Ποιος έχει δίκιο, ποιος όλη η Ελλάδα ακούει, λέω. Ο Θεός ή οι άνθρωποι. Μπορούν οι άνθρωποι να αλλάξουν την βούληση του Θεού. Θα μου διαβάσετε, παρακαλώ. Ακούσατε τι σας λέει, σας μιλάει, απευθύνεται σε εσάς. 18. Ακούτε, Γένεση Ζήτα 18. Και Αλφα Τιμοθέου 3 κεφάλαιο 1 με 5 και 4 κεφάλαιο 1 με 3. Το ξέρετε απ' έξω ή το έχετε μπροστά σας? Το ξέρει απ' έξω. Δεν κάτι, να τελειώσει παρακαλώ, να τελειώσει. Το Β 18. Μπορείτε να το διαβάσετε εσείς? Και από τη... Ναι. Ευχαριστούμε. Ένα δείγμα βέβαια. Μα δεν άκουσε τίποτα. Πέρα όμως αυτό, εντάξει, ότι... Λοιπόν... Ναι, παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Ρενάτα, να τελειώσω. Η μοναξιά δεν είναι στα σχέδια του Θεού. Και είπε ο Κύριος ο Θεός, όταν έπλασε τον άνθρωπο, δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος.
θα κάνω σε αυτόν βοηθό όμοιον με αυτόν. Και λέει ο Απόστολος Παύλος τον Τιμόθεο, ο Απόστολος Παύλος πλήρης Πνεύματος Αγίου παρακαλώ, λέγει ότι πιστός είναι ο λόγος. Εάν κάποιος ωρέγεται επισκοπή, καλόν έργο να επιθυμεί. Ποιος είναι, γιατί τα ξέρει κυρία Λουκά. Πρέπει λοιπόν ο επίσκοπος να είναι άμεμπτος, μιας γυναικός ανήρ, άγρυπνος, σόφρον, κόσμιος, φιλόξενος, διδακτικός. Ουχή μέθησος, ουχή πλήκτης, ουχή εσκροκερδής, αλλά επίοικης, άμαχος, αφιλάργυρος. Κυβερνών καλώς των εαυτού οίκων, έχουν τα τέκνα αυτού εις υποταγήν με τα πάση σεμνότητος. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Διότι αν της δεν ξέρει να κυβερνά τον εαυτού οίκων, πώς θέλει επιμεληθεί την Εκκλησία του Θεού για τον επίσκοπο μιλάει. Το ερώτημά σας ποιο είναι, δεν άκουσα. Είναι δούλης εσάς. Το τέταρτο κεφάλαιο. Θα σε παρακαλώ. Συγγνώμη, σας παρακαλώ. Μην τάγεστε όλοι, σας παρακαλώ. Μην τάγεστε όλοι μαζί. Και το κεφάλαιο 4 λέει ότι προς τον Τιμόθεο. Με συγχωρείτε, θα παρακαλέσω πάρα πολύ. Θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ να μεταφέρεις το μήνυμά σου τι θέλεις να πεις. Το να διαβάζεις το Ευαγγέλιο, εντάξει, είναι μία άποψη. Δεν διαβάζω το Ευαγγέλιο, τα εδάφια μου σχετικά με, την αγαμία των επισκόπων. Ωραία, αυτό, αλλά πες μας το, επειδή ο λαός ακούει και ακούει τη γλώσσα του λαού, να μας το πεις απλά. Καλά, τι θέλεις να πεις. Απλά, πρέπει οι σποτάδες ή δεν πρέπει να παντρεύονται. Πρέπει να είναι παντρεμένος με μια γυναίκα. Οπωσδήποτε να κυβερνάει καλά το σπίτι του. Το θέμα σας ποιο είναι, δεν κατάλαβα. Αυτό το είπα έτσι. Μας τρώτε την ώρα. Όχι, και η κυρία Λουκά θα απαντήσει. Έπεσε η γραμμή μας. Ούτε ο ίδιος δεν ήξερε τι έλεγε ίσως η κυρία Λουκά. Με συγχωρείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, μιλάει ο κύριος Λεό τώρα. Τώρα μιλάει ο κύριος Λεό. Ένα εσένα, σας παρακαλώ και ηρεμήστε το. Όλη τη ρέα να φωνάξει. Το θέμα είναι ένα. Και αν με βάλεις εσύ δεν φωνάζει. Τηλεθεατής μας, ναι, επειδή έτυχε σαν άνθρωπος να αγαπήσει δύο άτομα, τι έπρεπε να έκανε, να μην πάει μαζί τους. Να επιλέξει. Να πάει. Ένας ένας. Μα αγάπησε δύο άτομα. Να πάει δύο άτομα. Να πάει και να ξαναπάει. Να πάει και να ξαναπάει. Δεν είναι δυνατόν να αγαπάει. Δεν είναι δυνατόν να αγαπάει. Άρα απαντάς όμως το ένα άτομο. Ναι, μιλάτε τρία. Πρέπει να σκοτώσουμε. Συγγνώμη, όταν αγαπάς, όταν αγαπάς δύο άτομα, απατάς, δηλαδή εξαπατάς το άλλο άτομο. Και τον εαυτό σου τον ίδιο. Άρα αυτό δεν είναι δίκαιο. Έχει τα ψεξιματά του. Αλλά εγώ τον δικαιολογώ. Σας παρακαλώ, ένας ένας. Όχι απόλυτα. Λίγο. Μην μιλάτε όλοι μαζί. Διότι αγάπη. Να τε, με επιτρέπετε, ευχαριστώ πολύ. Ελένη μου, τα προηγούμενα όσα είπες, μου επιτρέπεις, μου θυμίζουν μια ιστορική φράση κάποιου σοφού. Όλα αυτά που λες. Πες τα, κύριε Λεό, πες με μία λέξη, πέστε και εσύ, ρε, την οποία προχθές την έλεγα σε κάτι φίλους που είμαστε στο Πέτρινο, έρημα σημάδια. Έρημα σημάδια. Δεν έχουν αντίκρισμα στους σημερινούς ανθρώπους. Κοιτάτε, κάνετε λάθος. Κοιτάτε, κάνετε λάθος. Κοιτάτε, κάνετε λάθος. Έχετε πολύ, έχει πέσει πάνω του. Έρημα σημάδια. Λεό, κύριε Πατσίου, ώρα κάνω έρημα σημάδια. Αυτή η όλη ιστορία. Έρημα σημάδια. Λεό, το ξέρεις πολύ ωραίο φόντο από πίσω. Το βλέπω και το αισθάνομαι. Το αισθάνεστε κιόλας. Σε αυτό που είπε ο κύριος Λεό, κάνει λάθος, δεν είναι έρημα σημάδια. Είμαστε προοδευτική δυναμική, επαναστάτες. Είμαστε in. Βεβαίως, αγωνιζόμαστε για την ορθοδοξία. Αγωνιζόμαστε κατά της αμαρτίας. Απόψε, κυρία Λουκά, δίνετε μηνύματα πολύ γλυκά. Κύριε Λουκά, δεν την είδες, δεν την είδες τι έκανε. Νομίζω όμως ότι μετά από όλα αυτά τα οποία είπαμε, ας προχωρήσουμε σε ένα άλλο επόμενο θέμα, το οποίο και αυτό σήμερα... Άλλο θέμα, βγάζουμε και άλλο θέμα σήμερα. Άλλο θέμα, το οποίο μιλάει διάβαζα, ο κύριος Λεό και λέει το άλλο θέμα, όχι άλλο μαζί. Θέμα και το οποίο παρακαλώ να συμμετάσχουμε. Τελευταία γίνεται μεγάλος δώρος σε εφημερίδες και τα λοιπά, και το είπατε προηγούμενα, εάν πρέπει ή δεν πρέπει και γιατί πρέπει ενώ πρέπει να μπούμε στην ΟΝΕ. Εγώ λοιπόν διάβαζα, γι' αυτό και καλό μας τώρα να σφίξουμε πολύ τις ζώνες, να φορέσουμε λέω κάτι, Σόφη, με επιτρέπεις, ζώνες αγνότητας, δηλαδή να στύψουμε την κοιλιά μας για να μπορέσει η χώρα να μπει στην ΟΝΕ. Λεμονάδα, που σημαίνει το εξής, ότι πρέπει να γίνουμε
πιο λυτή στη συμπεριφορά μας. Να μας πει όμως για την ΟΝΕ. Να τελειώσω, με επιτρέψεις, και θα πει και η Ρενάτα και εσύ και η Μαρία. Διάβαζα όμως παράλληλα ότι μια μεγάλη βιομηχανική μονάδα 100 ετών έχει τεράστια πρόοδο στη χώρα μας και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θέτω. Πρέπει ή δεν πρέπει να μπούμε στην ΟΝΕ. Μην γελάτε, λες μαζί, μία-μία. Όχι, αλλά γιατί γελάτε, δηλαδή. Λέει τίποτα το αστείο, λέω. Απλώς έχει πει μία. Κάτι είδαμε, συγγνώμη. Έχει πει μία μίγα, εδώ και το περιτριγύριζε έτσι. Δεν είναι μίγα, είναι αλόγο. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα. Συνεχίζουμε. Γιατί όλη η Ελλάδα ακούει. Μπορώ να δώσω απάντηση, λέω. Απάντηση μπορώ να δώσω, λέω. Όχι, μην απαντάς, κοίτα τη Σόφη πώς γελάει. Όχι, έληξε το θέμα. Όχι, κοίταξε πώς γελάει. Νέα κορίτσια είναι, μπορούν να γελούν λίγα. Έχει γέλιο Δράκουλα. Έχει γέλιο Δράκουλα. Γιατί δεν ακούει, φοβάσαι. Πρόσκεψε να δώσω. Λοιπόν, συγγνώμη τώρα, λίγο. Πολύ σοβαρό το θέμα. Τσατίστηκε τώρα, λέω. Λοιπόν, τσατίστηκε, μην το κοροϊδεύουμε. Εμείς, ότι ποτέ. Από τα πράγματα, όλος ο κόσμος οδηγείται στην Ένωση. Αλλά σε ποια Ένωση? Στην Ένωση, συγγνώμη. Στην Ένωση. Συγγνώμη, έχουμε οικονομικό θέμα και δεν το ήξερα. Όχι, αυτό το θέμα που έθεσε ο συντονιστής της ομιλίας. Να αποφάσει τον. Να δώσω μια απάντηση. Του κόμματος, λοιπόν, θα έπρεπε όμως να γίνει αυτή η Ένωση κάτω από το πνεύμα του Ιησού και του Απόλλωνος. Δηλαδή, χωρίς να παραβιάζουμε ούτε την ανθρώπινη θέληση. Μη μιλάτε στην κυρία μου, σας παρακαλώ. Μην μιλάτε στην κυρία μου. Σας παρακαλώ, δεν μπορείτε να λέτε ότι λένε και να καθόμαστε. Ένας μιλάει ο κύριος Τόνι. Λοιπόν, εσείς θα τελειώσω. Θα μιλήσω μετά κι εσύ. Ο καθένας έχει την άποψή του. Άρα λοιπόν, να τελειώσω. Μην μιλάτε, είστε δαιμονισμένοι κυρία. Είστε δαιμονισμένοι. Σας παρακαλώ κύριε Τόνι. Κύριε Τόνι. Κύριε Τόνι, λοιπόν, δεν θα πείτε εσείς ποια είναι δαιμονισμένη. Ηρεμήστε, δεσποινή μου. Ακούστε, λοιπόν, ακούστε λοιπόν πώς πρέπει να μπούμε. Τόνι, με επιτρέπεις. Να μπούμε όρθιο. Με επιτρέπεις, πω κάτι. Κάνεις ένα λάθος. Εγώ έθεσα, Ρενάτα, Ρενάτα. Μα μου λέει να πω ποια είναι δαιμονισμένη. Ρενάτα, Ρενάτα. Τώρα τη λες εσένα, εντάξει, μία-μία θα μας πω. Είπα το εξής. Δεν έχει καμία σχέση η έννοια αν είναι Απολλώνια η Σοδόμα Συνωνέ ή είναι η διαμέσου του Ιησού. Το θέμα είναι καθαρά οικονομικό και δεν έχει καμία σχέση ούτε ο Ιησούς ούτε ο Απόλλωνας. Εγώ θα σα αναφέρω. Μπράβο, λέω, πες τα τώρα με φόρα. Παραγωγικότητα τη χώρα μα, τη οικονομία μα και καμία σχέση δεν έχει ούτε ο Ιησούς ούτε ο Απόλλωνας. Έχει σχέση ο με επιτρέπεις. Πού το βάζει το 666? Σε παρακαλώ, μην παίρνεις. Πού το βάζει το σφράγισμα, λέω. Μην μπερδεύει, σε παρακαλώ. Τι σχέση έχει η οικονομία τώρα με τον Ιησού. Τώρα να μιλήσει, λένε για το σφράγισμα, εσύ, σε παρακαλώ. Σοφία, πάνω σου ήρθε. 666, πάρε τηλέφωνο όμως. Ορίστε. Πάμε τηλέφωνο όμως τώρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σοφία, κάτι έχει να μιλήσει, Ελένη, όχι στα παραμύθια. Εκεί σε θέλω. Πάρε, παιδιά μου, το στυλολέω. Έχουμε τηλέφωνο, καλησπέρα σας. Τι κάνετε, είσαστε καλά. Από πού μας τηλεφωνείτε? Από εδώ, από Αθήνα. Αθήνα. Ωραία. Μα ακούει σίγουρα η Αθήνα. Αθήνα, ακούς. Όλη παρακαλώ Αθήνα, να τελειώσει η κυρία. Μιλάω. Παρακαλώ να τελειώσει η κυρία. Σας ακούμε, κυρία μου, με πάθος και ένταση. Έχετε από την αρχή της εκπομπής. Μην μιλάτε μου μας. Λέτε ότι πρέπει να πάψουν να μιλάνε όλοι μαζί. Μ' ακούτε. Μ' ακούτε. Αυτό λέει η κυρένα. Με ακούτε. Σας ακούμε. Βεβαίως. Έχετε από την αρχή της εκπομπής που λέτε ότι πρέπει να πάψουν να μιλάνε όλοι μαζί. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι να πάψουν να μιλάνε αυτοί οι μαλακισμένοι. Που είναι πάνω από το κεφάλι του κυρίου Λεώ αυτή τη στιγμή. Είναι ένα γυλί. Όχι, μην εκφράζεστε έτσι όμως. Ντροπή. Είμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι και δεν πρέπει να μιλάμε έτσι. Σας παρακαλώ. Καλή μου κυρία, μπορεί να έχετε οποιοδήποτε αντίλογο να πείτε. Σέβομαι το λόγο σας, σας ακούω. Αλλά θα παρακαλούσα όσο και αν νιώθετε εκνευρισμένοι να δείξετε τον καλό εαυτό που διαθέτεται. Δεν είναι, αυτή είναι η γελία τελείως. Κοιτάξτε, λέω απάντηση, έχουμε το δικαίωμα, έχουμε το δικαίωμα να λέμε τη γνώμη μας, αλλά η συμπεριφορά μας έντε στην ανθρώπου μας πρέπει να είναι ευγενική και μιλήχια, όπως αυτή η χώρα εκφράζεται, εκφράζεται από τον πολιτισμό της. Ρε, θέλεις να απαντήσεις στην κυρία. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, απαντήσω σε τέτοια υποκείμενα. Τι θα της πω. Μην απαντάς έτσι. Και εσύ μην απαντάς έτσι. Σας παρακαλώ, εντάξει, έκλεισε. Σε παρακαλώ. Ωραία, έκλεισε. Παρακάτω. Η κυρία Λουκά. 6-6 συμφωνία Σέλκεν. Εκεί είσαι. Το θέμα είναι αυτό τώρα. Εσάτω, το έθεσε ο κύριος Λεώ. Σας δίνει ερέθισμα, κυρία Λουκά, να αρχίσετε. Αν δεν το ξέρεις, δώσε μου το λόγο. Το όχι, βέβαια, εσύ. Η κυρία Λουκά, να με ξέρει, αν είναι δυνατόν, δηλαδή, τι λέμε τώρα. Μα επιτρέπετε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλοι σας επιτρέπουμε σε αυτήν την εκπομπή. Έθεσα ένα θέμα,
Θα επανέλθουμε στο θέμα που λέει ο Τόνης για το 666, είναι άλλο θέμα. Συμφωνίες έγκυο. Μου επιτρέπεις, σε παρακαλώ, εμείς έθεσα ένα θέμα. Εάν πρέπει ή δεν πρέπει, γιατί δεν πρέπει, ενώ πρέπει, να μπούμε στην ΟΝΕ που μας ζητάει η εξουσία να έχουμε λιτότητα στη ζωή μας. Όταν είπα προηγούμενα ότι υπάρχει η δυνατότητα από το λαό μας να αναπτύξει τη δικιά του οικονομική. Αυτό είπα. Θέλω λοιπόν επ' αυτού το θέμα, διότι ο λαός είναι σε δύσκολη οικονομική θέση και αυτό φωνάζει ο λαός, εξουσία, μ' ακούς, μη με αφήνεις να πεινάω. Εκεί είναι το θέμα. Αυτό το θέμα που πρέπει να αναπτύξουμε και θα επανέλθουμε κύριε στο Λεώ, θέμα το θρησκευτικό. Να πούμε και το 666 όμως εδώ. Έτσι, δεν είμαστε οικονομική εκπομπή. Είμαστε κοινωνικοί και όχι θρησκευτικοί. Κοινωνικοί πάμε το για χάραγμα, λέω μου. Για χάραγμα, λέω μου. Δεν είμαστε κοινωνικοί. Το πιο μεγάλο κοινωνικό θέμα είναι η χάραξη του αντίχριστου στο μέτωπο και στο δεξί μας χέρι. Ελένη, σε παρακαλώ. Ναι, αλλά γιατί το αναφέρουμε το χάραγμα... Συγγνώμη σας, χίλια συγγνώμη. Γιατί οι Άγιοι Πατέρες, οι καλόγεροι το βγάλανε πριν 2-3 χρόνια έξω. Και το 666 υπάρχει από την Αποκάλυψη. Υπάρχει από την Αποκάλυψη, όπως σας είπα. Έτσι. Γιατί, εφόσον το ξέρανε, το λένε τώρα. Ακριβώς, τώρα έγινε όμως. Γιατί, γιατί δεν το είπανε από τότε για να προφυλαχτούμε όλοι. Για να μας φέρουν άνω κάτω όλους. Η κυρία δείχνει ένα βιβλίο, νομίζω. Πολύ ωραία. Τι να πω τώρα με την κυρία. Δεν μπορώ να μιλήσω για την κυρία. Για να δείξουμε λίγο. Όχι, είναι η άλλη κυρία που έχει ένα βιβλίο. Δεν έχει ένα βιβλίο. 666. Δεν έγινε τώρα, κύριε. Μα αυτό λέει ότι από την αποκάλυψη. Εσείς τα διαβάσατε τώρα. Ναι, όμως, εξηθήκησε όπου τώρα. Εσείς τα διαβάσατε τώρα. Εγώ διάβασα τώρα. Βεβαίως, την αποκάλυψη υπάρχει από ανέκαθεν. Ναι, και λέω, γιατί να μην το πούνε από τότε. Η ορθοδοξία μέσα στην Θεία Λειτουργία δεν αναφέρεται καθόλου στην Αποκάλυψη. Οι αιρέσεις αναφέρονται στην Αποκάλυψη. Οι αιρέσεις από πότε γίνεται. Πότε γίνεται. Δεν ξέρουμε ας πούμε πότε γίνεται. Τώρα όμως θα κάνουμε break και μετά θα πούμε τι γίνεται. Pizza Corner. Δαγκώστε την! Η μεγαλύτερη πόλη στον κόσμο των computers είναι και η πιο φιλόξενη. Big City. Ωραίες οι μάρκες, όλοι οι τύποι, όλα τα περιφερειακά. Έτοιμα παράδοτα και στις καλύτερες τιμές. Αλλά και όλες οι πληροφορίες για να διαλέξετε αυτό που σας ταιριάζει. Γι' αυτό το μήνα σούπερ προσφορά Big City. Υπολογιστής BCC στα 200 MHz Full Multimedia μόνο 219.000. Guardian Security. Με οργάνωση και υποδομή. Ειδικά εκπαιδευμένους φύλακες. Και σύγχρονα συστήματα ασφαλείας. Συνδέεται μαζί σας μέσω του κεντρικού σταθμού λήψεως σημάτων για να προστατεύσει την οικογένειά σας και να επέμβει άμεσα σε κάθε κίνδυνο που απειλεί την περιουσία σας. Guardian Security. Αξιόπιστη προστασία. Λουκουμάδες Αιγαίων. Αυθεντική παραδοσιακή γεύση. Αιγαίων. Από το 1926. Πανεπιστημίου 46. Πέτρινο. Τώρα και στο Πασαλιμάνι. Ένα κτίριο εργοτέχνης χτισμένο το 1846. Το 1862 χρησιμοποιήθηκε σαν ξενώνας για τον Λουδοβίκο το 18ο. Ένα κτίριο ανεκτίμητο στολίδι που το αναπαλαιώσαμε με σεβασμό στην παράδοση και σας το παραδίδουμε όπως ακριβώς ήταν. Πέτρινο. Ένα στολίδι στο Πασαλιμάνι. Πέτρινο. Αθήνα, Γλυφάδα, Βούλα και Πασαλιμάνι. Κάθε καινούριο κατάστημα και μια καινούρια ιδέα. Σε λίγες μέρες, La Standa και στο Χαλάνδρι, Κώστα Βάρναλη 11. Ιταλικά πολυκαταστήματα La Standa,
Ένας κόσμος που αξίζει. Τα βιβλία του New Studies μας βοήθησαν να καταλάβουμε την πραγματική έννοια της δημοσιογραφίας. Μέσα στο στούντιο του New Channel έμαθα τη γοητεία της κάμερας. Πήρα πολλά περισσότερα από όσα περίμενα στην ηχοληψία. Ελάτε λοιπόν κι εσείς στο New Studies για να παρακολουθήσετε τα καλύτερα εκπαιδευτικά προγράμματα επικοινωνίας με τα πιο σύγχρονα βιβλία και φυσικά να κάνετε την πρακτική σας εξάσκηση στους χώρους του New Studies αλλά και στα στούντιο του New Channel. New Studies. Σπουδές εικονοληψίας, ηχοληψίας, μοντάζ, σκηνοθεσίας, τηλεπαρουσίασης, δημοσιογραφίας, δημοσίων σχέσεων, διαφήμισης και μάρκετινγκ. New Studies. Η τέχνη της επικοινωνίας. Με τη συνεχή υποστήριξη του New Channel. Ξεκινάμε από τις 7 το πρωί. Και ξέρετε τι ώρα θα τελειώνουμε? Στις 4 το απόγευμα. Η καλύτερη μουσική παρέα στην ελληνική τηλεόραση. Πού αλλού στο New Channel. Εννοείται, Γιάννο μου. Wow. Μετά τις 1.30 εδώ μπήκε... Ναι, και ο Διονύσης. Μπαίνει εδώ ο Διονύσης. Έχω πεδώνει όλα. Λοιπόν, τι έγινε. Διονύση, σαν αέρα. Πού ήσουν, Διονύση. Πού ήσουν, Διονύση, θα σε μαλώσω. Αδιψούσες. Ναι, αρχίσαμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ χωρίς ελαφρυντικό, από το New Channel, λίγο μετά τις 1.30. Και εδώ η κυρία Λούκα είναι πολύ ήρεμη σήμερα. Και ο κύριος Λέω. Πολύ καλή. Ήρεμη όλοι, γενικά, είμαστε εδώ πολύ ήρεμοι. Έτσι είμαστε πολιτισμένοι οι άνθρωποι, Σοφία. Μήπως είμαστε όλοι χριστιανοί. Και η κυρία Λούκα, συγγνώμη κύριε Λέω, θα μας μιλήσει για τη συνθήκη Σέγγεν. 6-6-6. Ήθελα να πω το 666 είναι ο αριθμός του Αντίχριστου. Αυτό το λέει η Αποκάλυψη του Ιωάννη, αναφέρει ως αριθμό του Αντίχριστου το 666. Τώρα, όσον αφορά τη συνθήκη του Σέγγεν, αυτό δεν είναι, βέβαια αυτή η συνθήκη είναι αντιχριστιανική, δεν είναι ορθόδοξη, δεν είναι χριστιανική. Είναι σατανική, ας πούμε, διαβολική αυτή η συνθήκη. Τι σημαίνει τώρα αυτή, τι σημαίνει, είναι, δηλαδή έγινε ένα συμβούλιο από ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη και υπέγραψαν το λεγόμενο ηλεκτρονικό φακέλωμα. Δηλαδή ότι όποια χώρα ενταχθεί σε αυτό το σύστημα της συνθήκης Σέγγεν, θα πρέπει να φακελώνουν όλοι όσοι βρίσκονται στο κράτος. Θα πάρουν, δηλαδή, όσοι παίρνουν, μάλλον όσοι πάρουν αυτό το... Μελετημένοι σας βλέπετε, έχετε μελετήσει, κύριε Λουκά, έτσι. Την ηλεκτρονική ταυτότητα, όσοι πάρουν αυτή την ταυτότητα, θα είναι ενταγμένοι. Δηλαδή, θα ξέρουν τη ζωή... Ο κεντρικός κομπιούτερ που θα είναι στις Βρυξέλλες, το κεντρικό αυτό κομπιούτερ, θα ξέρει τα πάντα. Δηλαδή, τι κάνουμε, πού πάμε, τι κάνουμε. Αυτό ελέγχει με αντισυνταγματικό, δηλαδή, και... αυτό μετράει πέρα από το 6-6-6. Βέβαια, είναι αντισυνταγματικό. Γιατί αντισυνταγματικό ελέγχει? Γιατί δεν είμαστε πλέον ελεύθεροι. Δεν είναι νομικός θεολόγος, κύριε Λουκά. Ως νομικός θα μας απαντήσετε εσείς, κύριε Λέω. Γιατί είμαστε πλέον δούλοι αυτών των ανθρώπων. Μας παρακολουθούν τι κάνουμε, τι λέμε. Είμαστε υποχρεωμένοι, δηλαδή ο σκοπός τους, αυτός είναι φως φανάρι, ο σκοπός τους είναι να καταστρέψουν την Ορθοδοξία και την Ελλάδα. Δεν μπορούν να την καταστρέψουν όμως, κυρία Λουκά. Είναι ο Αντίχριστος. Αυτό το κομπιούτερ έχει σαν και κωδικό. Άμα προσθέσετε όλους τους αριθμούς, ο κωδικός, δηλαδή άμα προσθέσετε, βγαίνει όλη το 666. Ελλάδα, ακούει, αν προσθέσουμε τους αριθμούς, βγαίνει το 666, είναι ο κεντρικός κωδικός του κομπιούτερ. Είναι ο ίδιος ο Αντίχριστος, εμφανίζεται σιγά σιγά ο ίδιος ο Αντίχριστος. Αυτό, ναι. Θέλει δηλαδή να κυβερνήσει, να διώξει την Ορθοδοξία, το χριστιανισμό, βασικά από την Ελλάδα. Ο στόχος του είναι αυτός. Το κακό. Μα δεν μπορεί, βεβαίως, κυρία Λουκά, μπορεί. Με αυτό το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Και δεν πρέπει ποτέ να πάρουμε τις ταυτότητες. Ποτέ να μην πάρουμε αυτές τις ηλεκτρονικές ταυτότητες. Άρα, κυρία Λουκά, οι αληθινοί χριστιανοί θα σωθούν. Συγγνώμη. Οι πραγματικοί χριστιανοί θα σωθούν. Όλες οι εφορίες έχουν ένα κομπιούτερ. Το αφημί
Ξέρετε τι σημαίνει. 666. Η κυρία Λουκά που λέει αυτά τα λόγια, σωστά τα λέει. Την παραδέχομαι. Εσείς θα πάρετε αλλά την ταυτότητα. Ορίστε. Θα πάρετε την ταυτότητα εσείς. Να τελειώσει και θα σας το πω κι εγώ. Βεβαίως, περιμένω. Αλλά πρέπει να είναι γραμμένη στην εφορία η κυρία Λουκά. Προηγουμένως μου δήλωσε φιλόλογος. Εφόσον είναι γραμμένη στην εφορία. Ποια εδώ είσαστε, κυρία Λουκά. Συγγνώμη. Εφόσον είναι γραμμένη. Πετρούπολη. Στην Πετρούπολη. Η εφόσον Πετρούπολη είναι γραμμένη ακούει, κυρία Λουκά στην Πετρούπολη, στην εφορία. Επομένως, δεν μπορεί να λέει αυτά τα λόγια. Να μην έχει γραφτεί στην εφορία, να μην έχει μια δραγμή στην τράπεζα, δεν ξέρω αν έχει ή δεν έχει. Είναι αυτά που θα γίνουν. Έτσι λέει, κύριε Λεό. Για να ολοκληρώσω. Και όσοι για τα αυτά που λέτε εγώ, πείτε εγώ μπορεί η κυρία Λουκά να την πάρει πρώτη από τα ομένα. Εγώ. Δεν έχει μιλήσει η κυρία πίσω να μα πει. Δεν θα αφήσει ο κύριο να φτάσουμε σε αυτό το κατάντημα. Πριν φτάσουμε σε αυτό το κατάντημα, πρέπει να έχουμε τηλέφωνο πάλι, Σοφία. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα με εμένα, μιλάτε. Σε εσά. Τηλεφωνώ από την Κάριστο. Από την Κάριστο. Κάριστο μας ακούει δηλαδή. Στην εργασιών μου, καμιά φορά παρακολουθώ τα βραδινά προγράμματα του νιού. Σας αρέσει στην Κάριστο. Να μας πείτε τη γνώμη σας, όμως σας αρέσει η εκπομπή μας. Αρκετά. Να πω στον κύριο Λεό ότι συμφωνώ με αυτά που είπε ο Δεσπότης, Ζακίνθου. Ναι, δεν τυπώνει. Και επίσης κάτι άλλο που αφορά την κυρία Λουκά και παρακαλώ μην με διακόψετε, γιατί τηλεφωνώ από κάποιο τηλέφωνο. Εάν η χριστιανική θρησκεία κρύβει μέσα της τόση μιζέρια και τόση κακομοιριά όση εκπέμπει η κυρία Λουκά, δεν θέλω να λέγομαι χριστιανός. Με την ευκαιρία να πω στον κύριο Λεό ότι έχω αφήσει κάτω δύο τηλέφωνα. Ένα του Λυσιατρίου και ένα του Μπόγια. Όποιο θέλει μπορεί να χρησιμοποιήσει για να απαλλαγεί από την κυρία. Καλή σας νύχτα. Καλή νύχτα. Δεν απαντάω. Δεν χρειάζεται. Θα απαντήσω, κύριο Λεό. Γιατί φτάσαμε πλέον σε ένα όριο οριακό που τελειώνουμε σε λίγο. Θα πω το εξής. Το 66, το 666 το είπαμε, για μένα είναι αντισυνταγματικό, διότι πέρα από το θρησκευτισμό δεσμεύει την ατομικότητα του κάθε ατόμου και η ατομικότητα του κάθε ατόμου δυστυχώς δεν δεσμεύεται, αλλά με άλλες συνθήκες προστατεύεται. Αυτό είναι το τελικό συμπέρασμα. Νομικό μέρος. Αυτό είναι το νομικό. Κάποια στιγμή θα έρθω σε ένα άλλο θέμα, το οποίο θα δείξουμε για να τελειώσουμε, το οποίο διάβασα πρόσφατα, ότι ένας ερωτευμένος έπαθε καρκίνο και λόγω, ακόμα, του έρωτά του, και λόγω του έρωτά του έγινε καλά. 20-25. Και έγινε καλά, προσέξτε τι λέω. Που σημαίνει ότι ο έρωτας, όταν είμαστε ερωτευμένοι, έρωτα έχουμε άλλη διάσταση, σπυράει, άλλη λάμψη, τώρα άλλο φως. Είμαστε χαρούμενοι, αξιοβολούμε, είμαστε δεδομένοι. Έχουμε λάμψη, έχουμε τρυφερότητα, έχουμε στοργή. Ενώ απέναντίας. Αρκεί να είμαστε ερωτευμένοι με το κατάλληλο άτομο πάντα. Πραγματικά. Είπαμε γιατί για έρωτα. Και λάθη. Δεν είπαμε για ποια είναι πρώτη σχέση. Δεν παίζει ρόλο. Μπορεί να ερωτευτείς λάθος άτομο. Και όταν ερωτευτούμε, ρε παιδιά, ερωτευόμαστε αυτό που μας αρέσει, ρε παιδιά. Συγγνώμη. Έθεσα με συγχωρείτε. Είμαι ερωτευμένη με την γυναίκα μου η οποία μου αρέσει. Έχετε δοκιμάσει μήπως Viagra. Με συγχωρείτε. Το Viagra θα δείξουμε. Έχετε δοκιμάσει Viagra. Είμαι μετά από την εξέλιξη. Να μιλήσει ο κύριος Λεωπούλη. Είστε κατά δηλαδή. Ορίστε, να μιλήσει ο κύριος Λεό που θέλει κάτι. Ένας-ένας να μιλάει. Ο κύριος Λεό, παρακαλώ. Έθεσε ένα θέμα. Πάλι. Ότι αυτό που διάβασα μου έκανε εντύπωση. Σωστό, ότι ο ένας ερωτευμένος άρρωστος και λόγω του έρωτά του στην δικιά του έγινε στην καλά. Του. Και αυτό έχει μια τεράστια σημασία. Πόση σημασία παίζει στα άτομα να είναι πραγματικά ερωτευμένα. Ένα τεράστιο στίγμα. Το οποίο παίζει καταλυτική σημασία στο κάθε άτομο. Διό... Ο έρωτας. Ο έρωτας και η αγάπη. Η αγάπη είναι μεταξέλιξη. Σημαντίζουν. Είναι μεταξέλιξη. Σημαντίζουν. Αλλά ο έρωτας που σημαίνει τρυφερότητα, στοργή και συμπαράσταση, ο του έδωσε την ικανότητα να γίνει καλά. Η κυρία Λουκά έχει την γνώμη. Η κυρία Λουκά όμως τη γνώμη τη. Και να σας πω και ένα παράδειγμα. Να σας πω και ένα παράδειγμα. Να τελειώσει ποτέ εσύ. Κύριε Λεό, και ένα παράδειγμα. Μου ήρθε εμένα ένας πελάτης. Έκλαιγε, αγαπάω τη γυναίκα, πήρε η γυναίκα τα παιδιά, ξέρω τι έφυγε. Ωραία. Γιατί την έβρισε, είπε τη μάνα σου αυτά. Συγγνώμη, τι γιατρός είστε. Όχι. Ψυχολόγος, τώρα γιατί ήρθε. Είπε προηγούμενα την προβλήματά του. Αστρολόγος. Αστρολόγος. Α, είτε προβλέψει δηλαδή την πορεία του γάμου του. Θα το καταλάβετε. Να μας πει, κυρία Λουκά, την αγαπάς τη γυναίκα σου.
Μου λέει ναι. Εφόσον την αγάπας την γυναίκα σου, πήγαινε βρέστηνα. Η κυρία Λουκά θα μας πει τώρα. Σταμάζαν τα κλάματα, σταμάζαν τα πάντα και ζει μια οικογένεια ευχάριστη. Κοιτάτε αυτό που πιστεύετε στην αστρολογία. Όχι, βέβαια, είπαμε είναι σατανικό, μακριά από αυτά κίνδυνος θάνατος. Και ούτε μια θέλετε μισό λεπτό, δεν το λέω να πω ότι είναι σατανικό. Να πω, διότι τα άστρα είναι δημιουργήματα του Θεού. Και εφόσον εγώ πιστεύω στον Θεό, πιστεύω ότι θα δημιουργήσω μετά. Μισό λεπτό, μισό λεπτό, όχι να βγάζουμε προβλέψεις. Πήγε πρώτα ο λόγος και μετά η αστρονομία. Αυτά δεν τα λέει γιατί τα λέει η κυρία Λουκά, τα λέει γιατί πραγματικά δεν τα αποδέχεται η χριστιανική ορθοδοξία. Κι όμως, αν έχετε διαβάσει τη βίβλο μέσα, υπάρχουν χαρισματικά άτομα και ο Απόστολος Παύλος λέει μέσα για άλλο οι προφήτες, άτομα. Άλλο, από το Θεό είναι αυτό. Και θα βγουν και άλλοι προφήτες, λέει, και θα γίνουν και άλλες και άλλα άτομα χαρισματικά που θα πρέπει να κάνουν θεραπείες. Και άλλα άτομα θα βγουν που θα διερμηνεύουν τις γλώσσες και πολλά και πολλά και πολλά άλλα. Πάντως, εγώ θέλω να πω κάτι. Τα έχετε βάλει όλοι με την κυρία Λουκά. Η κυρία Λουκά δεν λέει αυτά από το μυαλό. Η κυρία Λουκά λέει βλακίες. Αγαπάμε την κυρία Λουκά. Συγγνώμη, δεν λέω. Κάνετε λάθος. Τα λέει γιατί τα λέει. Σας θυμώ, σας αγαπάω. Αλλά η Δεσποινή είναι διαβασμένη. Και επίσης λέω να μην ακούμε. Κυρία Λουκά, σας παρακαλώ. Επίσης, να μην, να μην διαβάζουμε τα ζώδια. Να μην ακούμε τους διαβάζουμε τα ζώδια, ναι. Ένα εκατομμύριο ζώδια. Το Παπαδάκο, το Λεφάκι, μακριά από αυτούς. Κίνδυνος θάνατος. Είναι κομπογιανίτες, κοροϊδεύουν τον κόσμο. Εκτός από μένα, ναι. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Έτσι μιλά. Ούτε το φλιτζάνι να διαβάζουμε. Ούτε χειρωματία. Ούτε χαρτιά να ρίχνουμε. Ούτε χαρτιά. Ούτε με τα χαρτιά. Τίποτα. Ούτε να πιστεύουμε στα όνειρα. Τα όνειρα είναι από το σατανά. Να μην πιστεύουμε στα όνειρα. Μόνο στο Θεό πρέπει να πιστεύουμε. Είναι από το σατανά. Πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό. Η δισκέτα του λειτουργικού μας μας βοηθάει ο Θεός. Μας έχει δώσει το πνεύμα να δούμε ένα όνειρο για να το μεθεμερινεύσουμε για την επόμενη μέρα. Ούτε να είμαστε προληπτικοί, να μην είμαστε προληπτικοί. Ούτε μυρολάτρες. Εμείς τα γάτα, Τρίτη και 13 και ούτε μυρολάτρες. Ούτε μυρολάτρες. Να μην πιστεύουν άρα για αυτά, κυρία Λουκά. Όλοι να άκουσε εκτός από μένα. Κόλατο. Παρακαλώ. Είναι πονηρή η κυρία Λουκά, μην νομίζετε. Είναι σκληρή η κυρία Λουκά, δεν πέφτει εύκολα. Κάνω να γίνω. Μήνες πεθάνει, πριν πεθάνει, 6 μήνες, ότι θα πέθαινε. Τον είδα. Ναι. Και πέθανε. Κοιτάτε. Να μην πιστέψω τώρα σε αυτό το...